Είμαστε, προσέχουμε, είμαστε αλληλοκαλύψεις. Ναι. Είμαστε, τώρα θα κάνουμε και βιογραφικά για τη ΣΥΑ. Overlap. Overlap. Σήμερα επικίνδυνη είναι η εκπομπή για ακόμη μια φορά και λίγα αθλητικούλια και τέτοια επικαιρότητα. Κουζουμπολιό, καμιά αεροσυνοδό να βρούμε εκεί πέρα να κουλανδρίζεται στον αέρα και τέτοια. Δεν έχει πολύ θέμα. Χαλαροί είμαστε. Αγέροχοι. Αγέροχοι. Ναι, ναι. Ωραία. Έγινε. Εσύ τι έχει το πρωινό, τι θα μας δώσει καμιά συμβουλή, καμιά παρότρινση. Τίποτα, τίποτα. Θα περίμενω κάτι σε 9-10 να ανοίξει το βρώμικο και θα πάω κάτω να φύγω. Α, 9 η ώρα ανοίγουν και αυτοί τα βρώμικα. Ανοίγουν, ναι, ναι, έχουν. Είναι. Έχει ετοιμασίες να κάνουν τα παιδιά εκεί πεινά. Στο περιφερειακό ανοίγουν. Ωραία. Ναι, ναι. 9 η ώρα. Μα έχει ξυπνήσει από τις 5 και εγώ 9 η ώρα θα χτυπούσω το πρώτο, να σου πω την αλήθεια. Λογικό είναι, ναι. Έτσι, λογικό βέβαια. Σταματάνε οι Ιταλίκες. Εννοείται. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-283 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείται διαρκώς και διαλύτως καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Είπαμε ότι από τις 5 μέχρι και τη 1.30 δεν θα αγορεύεται η στάση και η στάθμιση όλων των οχημάτων στους δρόμους όπου θα διέλθει υπομπή για την λιτανία των εικόνων Αγίου Δημητρίου Μυροβλήτου, Παναγίας του Όρου των Ελαιών και Τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου στο τμήμα της Αγίου Δημητρίου από την Ιωάννη Δραγούμη μέχρι και την Πλάτωνο, στο τμήμα της Βενιζέλου από την Αγίου Δημητρίου μέχρι την Ολύμπου, στην Ολύμπου στο τμήμα από τη Βενιζέλου μέχρι την Πελοποννήσου, σε όλη την Πελοποννήσου και σε όλη τη Ελεύκου, από τις 10.30 μέχρι και την 1.30 κατά τη διάρκεια της λιτάνησης των ιερών εικόνων που αναφέραμε, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους από τους οποίους θα διέλθει πομπή. Γενικότερα το πρωινό στο κέντρο θα είναι δύσκολο. Ωρε. Γιατί άμα κλείσεις Αγίου Δημητρίου εκεί, ναι, άστα να πάνε. Προλάβω να φτάσω σπίτι πρωί πρωί εγώ τώρα. Καλά, εσύ θα προλάβεις, δεν θα έχεις θεματάκι, αλλά από την πάνω πλευρά. Μην αρχίσουν τίποτα σου στις μπαντιλίκια εκεί δίπλα. Θα φορτωθεί και το βαρδάρι, θα φορτωθούν και οι δρόμοι. Γενικότερα θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από τα δυτικά να κατέβεις στο κέντρο. Και αυτό και να το γνωρίζουν οι οδηγοί, να κατευθυνθούν από άλλες οδικές αρτηρίες. Οι οδηγοί καθίστε σπίτι. Εν τω μεταξύ, λιτάνευση, πώς είχα την εντύπωση ότι γίνεται συνήθως η περιφορά των εικόνων, τα απογεύματα. Ναι, και εγώ αυτό. Ναι, αλλά τώρα το κάνουμε. Στάιλ επιτάφιος. Ναι, ναι, κάπως ναι, έτσι. Ας πούμε, είναι ο Εσπερινός, ο Πανηγυρικός, ναι, αυτό. Αου. Τι γίνεται. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται το πρωί στην. Το πρωί, μήπως έχει πιο καλή ακροματικότητα, όπως είναι στα ράδια, ρε παιδί. Ναι, αλλά το πρωί πολύ. Είδα, όχι, είσαι, το πρωί πολλοί κόσμος δουλεύουν και δεν μπορεί να παρευρεθεί. Ξεχνά ότι απευθύνεται σε κόσμο over 65. Συνταξιούχους, βέβαια. Λες, ναι. Προς τα εκεί. Οπότε για αυτούς είναι μια χαρά το πρωινό. Το πρόγραμμά τους δεν είναι πλέον, δεν φαίνεται για μας. Για μας τώρα, μακάρι να πάμε εκκλησία, θα φτιάχνουν 3 ώρα το βράδυ. Έτσι, θα ήταν εκκλησία. Θα πήγαιναν. Μια εκκλησία after για να μπορέσουμε κι εμείς να παρευρεθούμε ενίοτε. Αν είχε ψαλμοδία, κύριε, πώς τα λένε αυτά, Κυριακές βράδυ, κάποια μέρα αργά, θα μπορούσα να πάω. Δεν έχω κάτι. Αλλά με βάλει 8-9, 10. Δύσκολα. Εντάξει, τώρα και για μας είναι. Δύσκολο. Τελειώνουμε την εκπομπή και μπορούμε να πάμε να. Έχω κάνει άγημα στον Άγιο Δημήτριο, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν εκεί. Επειδή ήμασταν και λίγο παλτά, μας βάλανε στην άκρη άξη και εδώ στο βαρδάρι μπαστάρια. Να μπας βλέπει και κανένας επίσημος. Απλά μας φωνάξαν εκεί για να παραστούμε στις γενικότερα στις δοξολογίες, στους εορτασμούς. Και αύριο θα έχουμε κλειστούς δρόμους εκεί στα Πρέκης Πόλης. Αλλά αύριο είναι Αργιούλα, οπότε δεν απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Αργιούλα, κοίταξε, για μερικού σήμερα είναι Παρασκευή. Για μας αύριο. Ναι, για μας, για μας. Κάτι μου είπε η Ελένη και με Αναστάτος έξω, η καθαρίστρια μας, ότι λέει αύριο, λέει, μήπως δεν δουλεύετε. Δεν ξέρω, λένε. Μήπως εσύ δεν δουλεύεις. Μήπως εσύ όλα τα προηγούμενα χρόνια, εμείς μόνο εδώ, μόνο Λίμπερο δηλαδή. Και δεν ξέρω, και κάποια άλλα αθλητικά ραδιόφωνα για κάποιο λόγο. Καλά, έχει και το βράδυ ΠΑΟΚ. Κανονικά δεν δουλεύουμε, διότι είναι υποχρεωτική αργία για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ίδιας της περιφέρειας. Ναι. Και του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εδώ στον βορρά μας, και η απόφαση ισχύει και για τους δήμους Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Κορδελιού, Ευόσμου, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Οικαιών, Παύλου, Μελά, Πηλαιάς, Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης, για το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλεως. Τα πάντα θα είναι κλειστά. Θα είναι κλειστά μαγαζιά, θα είναι κλειστά υπηρεσίες, θα είναι κλειστές βιοτεχνίες, θα είναι οτιδήποτε κινείται μέσα στην πόλη. Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ είναι ανοιχτός. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα δουλέψει. Αύριο, μην παίζει ρε ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα δουλέψει σήμερα, ναι, για να.
περιμένουμε, για να περιμένουμε αύριο να βγει καμιά γραμμή. Και το σημαίνει ότι αύριο. Πώς είδες την overlap του Βιερίνια με το Τόσκα. Δεν θα ξυπνάει κανείς, βέβαια. Εντάξει, άμα δουλεύει στο εργοστάσιο, Σύνδο, άμα δουλεύει στα Πέριξ της πόλεως. Τριάδη. Δουλεύουν εκεί, Δουλεύουν. Δηλαδή, Σύνδο δουλεύει, ας πούμε, τώρα, η βιομηχανική. Σύνδο δουλεύει κανονικότατα. Πόπο, η καημένη, ρε. Λέμε για πολεοδομικό συγκρότημα. Εδώ μάλιστα δουλεύουν και στο ωραίο κάστρο. Δεν ανήκει η περιοχή του Ρεοκάστρο στο πολεοδομικό συγκρότημα, ενώ πηγαίνει πανόραμα, είναι κανονικά μέσα. Ναι. Μήπως έχουμε παράρτημα στη Σύνδο εμείς, σταθμός. Μπορεί να είναι εκεί η έδρα. Ναι, το άφημι να είναι εκεί, ας πούμε. Μπορεί να είναι στην Κατερίνη, ξέρω εγώ, να ήμασταν άλλο ραδιόφωνο και να αλλάξαμε, ας πούμε, και να πήγαμε άλλο αφημί. Η Παπαντονίου θέλει. Κανονικά... Όχι παλιότερα τα ραδιόφωνα, τα θυμάμαι εγώ. Δεν κάνανε εκπομπές. Όχι, εννοείται. Κάποτε ξεκίνησε κάποιο ραδιόφωνο. Ένα κυρίες και κύριοι. Ναι, ένα ραδιόφωνο ξεκίνησε, σου λέει τώρα εδώ ποιο οι εργαζόμενοι και τι αποφάσεις, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Και αυτό παγιώθηκε, αναγκάστηκαν μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού να ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Βέβαια τα άλλα τα ραδιόφωνα βάζουν το πρόγραμμα του Σαββατοκυριάκου, έτσι ένα πιο χαλαρό. Εμείς εδώ βάλε Μπατμανίδη. Βάλε Μπατμανίδη πρωί-πρωί. Έλα Μπατμαν. Θυμάμαι αύριο από το live θα γελάσει το παγκόσμιο. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο, θα ήθελες ξανά. Θα ήθελες, θα ήθελες. Οπότε ναι, όντως σήμερα για πολλούς κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι. Με το Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Πείτε το, το ακούσατε. Αλλά μέσα στην συνείδησή μας από τη στιγμή που δεν έχει καθιερωθεί και βιώνουμε μαύρες ημέρες, γιατί τώρα δουλεύει την ημέρα που δουλεύει, δεν δουλεύει κανένας άλλος. Είναι αύριο να ακούς Μύρλα, θα σου πω εγώ. Η ετήσια ημέρα απόλυτης γκρίνιας. Εγώ αύριο θα έρθω με μαύρη σημαία εδώ. Ούτε οι φούρνοι θα δουλεύουν αύριο. Κανένας. Όταν σου λέω κανένας. Τίποτα. Μην ψάχνεις. Ούτε κουλούρι θα φάμε πρωί-πρωί. Τίποτα. Όλα κλειστά στην πόλη. Λεπόρια. 5-25 του μηνού, 5-25 Οκτωβρίου, Αγίας Ταβιθά είναι σήμερα. Αγίας Χρυσάνθης και Αγίου Χρυσαφίου. Και εορτάζουν οι Χρυσάνθοι, ο Χρυσάφιος, ο Χρυσάφης και η Χρυσαφένια. Εδώ τα πρίμα εδώ μου σήμερα. Ο Χρυσάνθος που είναι. Ο Χρυσάνθος δεν γιορτάζει, γιορτάζει ο Χρυσάφος. Τι τρίπλα είναι αυτή τώρα, ρε Τσαλτίδη. Γιορτάζει κάποια άλλη μέρα, λες εδώ να την γλιτώσει. Έτσι κι ας και να γιορτάζει, εμείς γλυκά δεν πρόκειται να φάμε, διότι δεν μας πιάνει κανένας. Η ώρα, το δικό μας budget αυτή η ώρα είναι πολύ μυστήρια. Μας στέλνουν προκαταβολικά από την προηγούμενη, να μας περιμένει εδώ να μείνει brunch. Όλοι στα ξημερώσει 7:43, θα δεις 6:34, λύνει 15 ημερών. Αρκετό κρυό, τελικά έχεις δίκιο. Ποιοι 11-12 βαθμούς, πολύ πιο κάτω. Μπορεί να. Ναι, τώρα εδώ μου βάζει ότι στις 9 η ώρα το πρωί θα έχει 9 βαθμούς. Έλα, εντάξει, τίποτα. Ναι, 9 τίποτα, ναι. Τίποτα, 55 τίποτα. Χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα συνεχιστούν τις ίδιες εντάσεις θα είναι οι άνεμοι και γύρω στα 5 ποφόρα. Αλλά το βράδυ λίγο θα κοπάσουν. Θα είμαστε γύρω στα 3 τη στιγμή που θα αγωνίζει το πάγο. Θα σηκώνει την μπάλα ψηλά, πρέπει να κόψει βαρέλα στο ύψος να μην δει κανένα φάλσο. Το πάγουμε τους αγέριδες, το έχει λίγο. Εντάξει, αλλά δεν παίζει και ο Γλύκος, ας πούμε. Που δεν παίζει. Μια ιδιαίτερη έφεση. Ωραίο πουλμανάκι της βιντεότων, χθες πέρασε και από το μαγαζί. Ωραίο πουλμανάκι. Ήρθανε με το πουλμανάκι τους τώρα αυτοί από την Ουγγαρία, οδικά. Ναι. Όχι, φέρανε το οδηγός. Όχι, ρε. Φέρανε το. Γιατί και ο Πάοκ όταν πηγαίνει, ας πούμε, έξω, το λεωφορείο του φεύγει 2 μέρες πριν. Ναι, ο οδηγός, το ξέρω τον οδηγό. Κουφατσικός, ρε παιδί μου. Ναι. Θα πάει εκεί. Ναι, ναι, το ξέρω, φεύγει, πάει 2 μέρες πριν, θα 2 μέρες μετά. Θα πάει στην Τσέλσι, θα ξεκινήσει από εδώ και θα οδηγήσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσει, πάει η Αγγλία, πάντως στην... Στην Πάτη είχε πάει, πάει το έλεγχο. Πόσο είναι τώρα δηλαδή, Βίντι είναι πόλη το. Ουγγαρία δεν είναι αυτό. Ουγγαρία είναι, ναι. Μόλε Βίντι τώρα πια είναι αυτή η πόλη, πόσο είναι με την Θεσσαλονίκη. Πόσο να είναι. Πάντως εχθές είχε πολικό μπροστά πίσω αυτή. Λογικά πήγαιναν στην Τούμπα να πατήσουν χόρτο να δουν πόσο κιλάει. Μπάλα κάνει πάντα. Δεν έκανε σαν την Τσέλσι δηλαδή που προπονήθηκε στη Σουρωτή στο μέσο αυτό. Μάλιστα. Είναι λέει η ουγγρική ομάδα, είναι από το. Σκεφσεχερβάρ. Σοβαρά. Άντε πες το τώρα εσύ. Το λες και το γράφεις αυτό. Σκεφσεχερβάρ. Καλύτερα το γράψεις. Ναι. Σέκε. Ο τόνος στο πρώτο έψιλον. Άιντε τώρα. Πού είναι αυτό ρε. 1500 χιλιόμετρα. 1500 λες. Να με βάλεις. Κοίταξε, είναι μια ωραία οδική εκδρομή τώρα. Ναι, σίγουρα. Αν θες να την κάνεις, να είδες για τον επαναληπτικό που θα είναι σε 15. Επαναληπτικός δεν είναι επαναληπτικός. Απλά σε 15 μέρες ο Πάοκ θα επισκεφτεί το Σκεφσεχερβάρ. Μια χαρά πηγαίνεις εδώ, διασχίζεις όλα τα Βαλκάνια και. Κάνεις μια καταπληκτική βδομαδούλα. Θα δούμε και αργότερα πόσα είναι τα χιλιόμετρα. Τι παγκόσμιες ημέρες. Καταρχήν έχει μπασκετάκι αυτή τη στιγμή και όλα για να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Παίζουν οι γιατί γύρισε το κεφάλι μου και είδα εδώ τους μιλούν. Ναι, παίζει Γιάννης, παίζουν οι Γιάννης. Στο γήπεδό τους απέναντι στους
Φιλαδέλφια 76ers 85-74 στο ημίχρονο. Ήδη ο Γιάννης είχε 20 πόντους. Κανονικότατα. 250 θα βάλει. Καλά, εντάξει. Έχει φέτος και εκεί συμπαραστάτες. Είπαμε πάνε πολύ, πολύ φουριόζα. Ξεκίνησαν οι Bucks και με. Γιάννης. Στην τρίτη περίοδο βρίσκεται το παιχνίδι. Στην τρίτη περίοδο, στο ξεκίνημα της περίπου Sacramento Kings, Memphis Grizzlies 53-57. Phoenix Suns, Los Angeles Lakers 58-80 αυτή τη στιγμή. Να ξεμπούκωσαν οι Lakers του LeBron. Golden State Warriors, Washington Wizards 62-54. Νωρίτερα τελικά αποτελέσματα αυτά. Atlanta Hawks, Dallas Mavericks 111-104. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets 86-102. Δεν ξέρουμε θα κάνουν νίκη φέτος οι Cavs. Είναι από το ένα του ρουρούρου στο άλλο. Miami Heat, New York Knicks 110-87. Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves 112-105. Chicago Bulls, Charlotte Hornets 112-110. Houston Rockets, Utah Jazz 89-100. Και San Antonio Spurs, Indiana Pacers 96-116. Παγκράτη μεντ, πόσο έλεγες. Εσπερός. Εσπερός. Ω, μεγάλο μάθηση. Πες ένα παίχτη του Εσπέρου, θυμάσαι κανέναν, ε. Δεμένα γας. Δεμένα γας, απέχει το θυμάμαι. Ο βραχής όμως playmaker. Δεμένα γας, τι είπες ρε φίλε. Ούτε ο Πάλε ποτέ μπασκετικός μπασκετόφατος μπορούσε να το θυμηθεί αυτό. Στον Έσπερο επίσης γνωρίζουμε όλοι και θυμόμαστε ότι είχε παίξει αγωνιστή και ο Ρόι Τάρπλεϊ. Έστω καλό. Ο Ρόι. Ήταν ένα από τα αγαπημένα quiz της εκπομπής ότι πέρα από τις μεγάλες ομάδες εδώ, Πάο Κάρι, Ηρακλή, Ολυμπιακό, είχε περάσει και από τον Έσπερο. Πριν πάει ή μετά. Μετά προς τη δύση της καριέρας του. Κάνει έτσι μια περασιά. Δε μένα γαστή, είπες το. Τι σε λέω τώρα, δεν είμαστε καλά. Είμαστε κατεξοχήν εκπομπή τη καλαθόσφαιρα στο λόγο. Επειδή 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 το ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια. Μας βρίσκεται και επικοινωνείται διαρκώς και αδιαλείπτως. Επικοινωνήστε. Βέβαια, καλά θα επικοινωνήσουν. Σιγά σιγά να ανοίξουμε κανένα ματάκι. Τι κοσμοϊστορικά γεγονότα αξίζει να μνημονεύσουμε. Το 2002-2003 έλαβε τιμηματικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Ποιος? Η κατάδυση του επιχειρηματία που έκαψε τον Γιάννο Παπαντονίου. Έπαιρνε τα λεφτά σε δεσμίδες από το σπίτι του. Τα έβγαζε αυτό, λέει, στην Ελβετία. Ναι, τα λεφτάκια. Το οξύμορο τη όλη υπόθεση είναι ότι. Βέβαια, θα πρέπει. Όχι οξύμορο. Θα πρέπει να. Τι καημένο άνθρωπο αυτό ο Κωνσταντίνος Σιμίτης, δηλαδή. Τι καημένο. Τι ανθρώπου είχε γύρω του και δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε καημένο. Άτυχο. Αυτό λέμε, α πούμε. Δηλαδή, να του δείχνει τη βλήπη στο σύν και ξαφνικά να αποδεικνύει τέτοια πράγματα. Μη σου τύχει. Θα πρέπει να άτυχο παιδί, άτυχο. Συμφωνίζει του συνεργάτε. Στο κερί τη 17 Νοέμβρη. Ο Γιάννο μαζί με τι. Ναι. Ευρωπαϊκή ημέρα, είναι σήμερα Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτικής δικαιοσύνης και ταυτόχρονα είναι λέει και Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Θα πατήσω μια καρμπονάρα σήμερα. Εσύ που είσαι και μάγειρας, ε. Ποια είναι η αγαπημένη σου? Μια σφιχτάδα κρέμα. Σφιχτάδα. Δεν μου αρέσουν εμένα οι άσπρες οι σάλτσες. Δεν σ' αρέσουν. Όχι τρελαού. Κουστάρα τα κοκκινοπάνω στα μακάρονα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και τα απλά. Και τα απλά. Ναπολιτάν είναι η κλασική σάλτσα. Αυτό μου άρεσε. Σου πω μακαρόνια με κέτσαπ τώρα και με περάσουν εδώ. Εντάξει, ναι. Έχει μακαρόνι άμα το πετύχεις, έχει. Γιορτάζεται λέει κάθε χρόνο 25 του Οκτώβρη σε ανάμεση του πρώτου συνεδρίου της Ένωσης, της Ένωσης Βιομηχανιών Ζυμαρικών, της UNAFPA, που διεξήχθη το 1995. Τα ζυμαρικά, τα οποία τα μακαρόνια ως επιτοπλίστων είναι το αγαπημένο φαγητό πάρα πολλών. Του Ακάκιου. Του Ακάκιου και του πάρα πολλών ποδοσφαιριστών είναι τα μακαρόνια. Ναι, αλλά άμα τα φας όπως οι ποδοσφαιριστές, θα ξαναφάς ποτέ μακαρόνια. Τι τρώνε πολύ, ε. Όχι. Βράζουν τα μακαρόνια. Στεγνώνουν, αλάδο, πατάνε και ένα κουτί τόνο απάνω με νερό. Α, ναι. Και τα τρως. Δεν έχει ούτε σάλτσα, ούτε. Δεν έχει. Δεν έχει, δύσκολος είσαι. Δύσκολα είμαστε. Θα τα ξαναφάς τα μακαρόνια των ποδοσφαιριστών. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε από το κρεβάτι, φίλε. Καλημέρα. Γέλα. Καλημέρα. Γέλα. Δεν ακούτε. Πώς δεν ακούμε. Καλά. Δεν λέτε εσείς καμιά φρέσκια είδηση, ρε παιδιά. Γιατί? Δεν άκουσα τίποτα. Τι, σαν τι θες. Καίγεται όλη η Χαλκιδική, καίγεται η Θεσσαλονίκη, καίγεται ο Αξιός, καίγεται
αλλού που λαμβακιά σερών. Ποιο καίγεται. Αρπάξαν όλα φωτιά, τα δώσαν φωτιά όλα. Πού το είδε αυτό, ποιο καίγεται. Πήρε φωτιά, έχει ξεκινήσει μια φωτιά. Πού? Δεν είδα τίποτα εγώ. Πήρε εκεί πάνω στη Πηλαία, λέει ένα τέτοιο. Αλλά εντάξει, δεν είναι λόγω αέρα. Μάλιστα, στη Βαβασιά. Εντάξει, η Βαβακιά, τα τέτοια εκεί στα σέρα έχει γίνει τέτοιο. Η Καλκιδική τώρα, άλλα, όλα τα δώσαν φωτιά. Φωτιά, έχει φωτιά τώρα. Ο αέρα. Βρήκαν ευκαιρία στον αέρα. Αχα. Και εσείς λέτε... Δεν είναι βρήκαν ευκαιρία. Όχι, δεν είναι βρήκαν ευκαιρία. Είναι η περίοδος όπου οι αγρότες βάζουν φωτιά στα χωράφια. Κάνω, θα στα πω εγώ. Πέστα. Και τα βάζουν φωτιά, σηκώνονται, φεύγουν πάνω στο καφενείο. Και... Ποια χωράφια εκεί πέρα άλλο... Πού, στη Βαβακιά. Φωτιά σε ξερά χόρτα στους νέους επιβάτες. Φωτιά στη Βαβακιά σε χωράφια. Τι, δεν είναι δάσος εκεί που πήρε φωτιά στη Βαβακιά. Είναι η συγκεκριμένη περίοδος. Δεν έχει να κάνει. Και είναι τη Καλαμιά από τα άχυρα για να οργώσουν, ρε. Τι δάσο να έχει, αφού μέσα στον κάμπο είναι. Αυτό σου λέω. Είναι φωτιές. Είναι φωτιές. Πώ δεν ξέρω. Είναι φωτιές από αμέλεια. Βγήκε ο Αλβετός καταστροφολόγος. Έχει 6-7 μποφόρα, α πούμε, και άλλο θα πάει να βάλει φωτιά τώρα στο χωράφι οπουδήποτε. Να του Γιάννου να σα δώσουμε λεφτά. Να μα δώσει. Ναι. Σε σένα τα έστειλε, στην Ελβετία τα έστειλε. Το καλοκαίρι το ίδιο πράγμα γίνεται. Βάζουν φωτιά στα ξερόχορτα μέσα όταν έχει 7-8 μποφόρα, άλλο έβαλε να πούμε στην ταράτσα του. Έπαιρνε φωτιά το δάσο. Για ξερόχορτα. Έλα. Όλη η πυροσβεστική απόψη ήταν η επικοινωνία. Τέλο πάντων, καθένα διαφορετική κουβέντα. Ναι. Σε σένα τα έστειλε τα λεφτά ο Γιάννος, εκεί στο στρώμα τάχη. Γιατί είστε να χωρέθηκε εσύ, Στέφανε. Ναι, να με δώσει μερικά. Σιγά να μην σου δώσω λεφτά. Πάλι σε ρε θα με δώσει. Σιγά να γελάσω. Είδε εσύ κανένα Ελβετό να δίνει λεφτά. Όχι, σε ρε δεν είδα να δίνει λεφτά. Ελβετό έχω δει. Όχι, Ελβετοί, ναι, οι Ελβετοί δίνουν λεφτά. Μάνι, μάνι. Μάνι, μάνι. Τι νόμιζες, εμείς δικά μας λεφτά έχουμε στις τράπεζες και δεν μας λένε πόσα έχουμε. Oh, και αυτόν, και εσάς θα σας πούνε πόσα λεφτά έχει ο Γιάννος στη... Πού να μας πούνε. Η Λαγκάρ. Θα σας πει πόσα λεφτά έχει. Δεν μας λένε. Κοιμάστε ολόκληροι, ε. Ολόκληροι. Ολόκληροι και όρθιοι κοιμάστε. Ναι. Τι ψέματα είναι. Όχι. Ναι. Μόνο παχιά λόγια είναι ο Έλληνας, ρε Στέφανε. Το ξέρω. Τι άλλο. Ψέματα λέω. Ναι. Τέλος πάντων. Τι να πεις. Αυτά είχα να σας πω. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Ναι. Άντε, τσάω, τσάω, τσάω. Παρέλαση θα κάνετε εσείς, παρέλαση. Τι είπε, βέβαια, τα πάντα θα κάνουμε. Εννοείται. Ανονικότατα. Δεν μου λες ένα συναλλητήριο ή θα γινόταν τώρα για τη Μακεδονία. Ναι. Τις 28, τι έγινε, ούτε μιλάει κανένας. Να, στους φίλους σου τους Ρώσους να τα πεις αυτά. Γιατί, που μου βοηθάνε εδώ. Οι φίλοι σου οι Ρώσοι. Γιατί εσύ που ξέρεις που είναι οι Ρώσοι. Οι φίλοι μας, δεν είναι οι Ρώσοι. Τι. Φίλοι μας. Στους Ρώσους να τα πεις για τη Μακεδονία. Εγώ δεν θυμάμαι Ρώσοι. Ρώσοι να μας βοήθησαν καμιά φορά. Εννοείται πως δεν. Θυμάσαι να ήταν φίλοι μας. Εγώ ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Άλλοι τα λένε, άλλοι τα λένε. Αυτοί που κατεβαίνουν στα συλλαλητήρια είναι φιλορώσοι όλοι. Μπάμπι. Ναι. Υπάρχει ένα τραγούδι του. Είναι του. Είναι του. Το κρύο τσουχτερό. Περίμενα το βρω μισό λεπτό. Είναι το συνετό. Πού πήγα να το βρει. Μπάμπη βγήκε από το καναπέ. Άντε. Όχι να ψάξεις το ίντερνετ τώρα. Ψάξεις το ίντερνετ και ξαναπάρε μας. Θα είμαστε. Άιντε. Το Τσαουσάκι ρε. Α ποιο. Αυτοί δεν είναι φίλοι. Βάλ το και να ακούσεις τι λέει. Α, αφιερωμένο στο βλόγκ. Να έρθει τώρα εδώ κανένα κλιμάκιο τους πρώην καγκεμπέδες. Σήμερα δεν υπάρχουν φίλοι, να το ξεχάσεις. Τελείωσε. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Αυτοί δεν είναι φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Δεν το ήξερα το συγκεκριμένο. Αυτοί δεν είναι φίλοι, λέει Τσαουσάκης. Κάτσε εδώ να το κουκλάρουμε για να πάμε να δοκιθούμε με όμορφες χαρούμενες παιδιές. Δεν έχει το ταπρέ σήμερα, θα έχει Τσαουσάκη. Φιλία δεν υπάρχει, αυτό πρέπει να είναι. Το τραγούδι, εμείς θα οδηγηθούμε σιγά σιγά στο διαλυματάκι μας. Αυτό, όχ, μάνα μου, έλα να ξυπνάμε το πρωί-πρωί. Αυτοί δεν είναι φίλοι. Δεν θα στρίψω τσιγάρο με το καφέ. Θα στρίψω ένα στρέμμα από το Καναδά. Έτσι, να ξεκινάει η μέρα. Τώρα ήδη φαντάζομαι την Ταλίκα να είναι πάνω σε λακκούβα. Bounce. Και να έχει πάνω εδώ τα μπιμπελότα έτσι, τα Παναγιά Βοήθα. Σε μεδάκια. Σε μεδάκια να κουνιέται. Το σκυλάκι στον ταπλό το κεφάλι. Κανονικά. Λοιπόν, οδηγούμαστε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε πολύ σύντομα.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο κρύο πρωινό της 25ης του Οκτώβρη, παραμονές του Αγίου Δημητρίου, παραμονές εορτασμών για την πόλη, παραμονές ενός μαγικού τριημέρου για αρκετούς. Το περιμένουν πώς και πώς, καιρό είχαμε να κάτσουμε, να κάτσουνε μάλλον μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι το πρώτο μεγάλο checkpoint, επίσης είναι το πρώτο μεγάλο checkpoint για προπονητές. Θα κάνουμε τον απολογισμό, να τελειώσει και η αγωνιστική που η μισή έχει μεταφερθεί για τη Δευτέρα, την Τρίτη δηλαδή. Θα δούμε ποιοι έχουν παραμείνει, σχεδόν οι μισές ομάδες νομίζω θα έχουν αλλάξει προπονητή. Λέμπα, όχι. Όχι, λες, δεν θα δώσει αυτή η αγωνιστική. Όχι, η επόμενη θα δώσει. Η επόμενη θα δώσει γιατί ξανασταματάει το πρωτάθλημα. Και πάμε για εθνικές. Εκεί ό,τι γίνει η ανακατασκευή. Ποιος θα έρθει, θα έχει και δύο εβδομάδες για να προετοιμάσει την καινούργια ομάδα. Σωστό και αυτό. Εκεί θα παίξει. Να καλημερίσουμε και να δώσουμε και τα περαστικά μας στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Σταυρούπολη, ο οποίος είχε ένα μικρό ατυχηματάκι, όπως μου γράφει εδώ. Είχε ένα ατυχηματάκι. Καλά είναι τώρα. Θα τον αφήσει λίγο εκτός αγωνιστικής δράσης, εκτός τηλεφωνικής δράσης για αυτή την εβδομάδα. Αυτό δεν είμαι κι εγώ, ανησυχούσα πραγματικά. Δηλαδή δεν έπαιρνε τηλέφωνο, άμα δεν μας πάρουν οι ακροατές. Το πρωί, θα τους ψάχνουμε ένα-ένα προσωπικά, εντάξει. Τουλάχιστον να μην έχουμε χειρότερα πράγματα. Σήμερα Πέμπτη, επιπροσθέτως, έχουμε και την κλήρωση για τον Τζόκερ. Έχουμε μεγάλο jackpot. 8 εκατομμύρια, 800.000 μπορεί και παραπάνω. Πόσο, έτσι ήταν 8 γράφει, το Χριστούγεννα θα τα δώσουν τα λεφτά. Είπαμε ότι είναι η περίοδος που το jackpot θα πάει. Εννοείται. Άρα να μην παίξουμε σήμερα, να περιμένουμε. Να παίξεις άμα θες. Σε καναμινάκι. Μελισσαλίδης ξέρει να. Σε καναμινάκι. 450.000. Λέει μέχρι κίνδυνο στο Σιμόες. Πόσα? 450. Μόνο έχει ο Σιμόες. Ούτε ευρώ παραπάνω, πρωτοσέλιδο το λέει. Δεν θέλει ο Σιμόες με τόσα. Ανανέωση, ναι. Δεν θέλει να μείνει με τόσα. Ναι. Έχει ακουστεί κάτι για ΠΑΟΚ. 750 δίνει ο Ιβάν. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε. Είμαστε ρεπόρτερς, δημοσιογράφοι. Έχει έτσι ένα πατζανάκι, ένα τριτοξάδι. Δηλαδή τώρα. Εκεί δεν πονά. Εκεί δεν πονά ακριβώς αυτή τη θέση ο ΠΑΟΚ. Έχει ένα θεματάκι με τα αμυντικά χάφη, είναι η αλήθεια. Τι με στο Βέρμπλουμ. Αλλά μπορεί ο Βέρμπλουμ να αρχίσει να παίζει σιγά σιγά. Θα παίζει, Μαντολίνου του Λουχακού Κορέλη θα παίξει αυτό. Αλλά αυτή η υπόθεση θα πάει για το καλοκαίρι, φαντάζομαι, του Σιμόες. Βέβαια, αφού δεν γίνεται ανανέωση. Μάλιστα. Θα σου κρεμάσω το δελτίο, θα λέω Τίγρης. Ναι, όπως και κάνει και με τον Βράνιες και Άρον. Να, ένας άλλος παίχτης που θα μπορούσε να. Και γι' αυτό δεν είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ. Αφού ετοιμάζεται και αυτό για τον χειμώνα κατά δώρα. Σέλφι με τον Πρίγιοβιτς και τέτοια. Βράνιες. Πάρε και ένα λιβάγια και τελείωσε. Τέλειωσε. Έκλεισε η υπόθεση. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, κάνω το ρεπό του Δημήτρη. Μπορείστε. Περαστικά να το ευχηθούμε. Βεβαίως. Τι είπαμε, Στέφανε, ποια ομάδα θα αγοράσω, έτσι και τύχω σήμερα το Τζόκερ. Ποια θα αγοράσεις. Είπαμε. Και θα της αλλάξω το όνομα. Θα το κάνω πόντι 40 εκκλησιών. Πιστεύω με 500 χιλιάρικα, μια χαρά. Απόντι 40 εκκλησιών μάλιστα. Θα ξαναλλάξω το όνομα. Επειδή αναφέρθηκες πριν σε Ούγγρους, Στέφανε, θυμάσαι έναν Ούγγρο τερματοφύλακα που είχατε πολύ καλό? Ποιο ρε, και Element. Όχι, είχατε έναν πολύ καλό και τον καθάρισε ο Δουλγεράκης στην προπόνηση. Για βοηθά. Νταρ Γκουιντάρ. Γκουιντάρ. Ω, ναι, τι είπες τώρα. Ρε. Και είχατε και έναν Ούγγρο προπονητή. Ο οποίος εγώ έκανα τότε λίγο παρέα με έναν ποδοσφαιριστή του Άρη, το Βάγκη, θα τον έχεις ακουστά. Καθόλου, όχι. Βάγκη. Καθόλου. Βάγκη Τράουζερς. Από Παναθηναϊκό τον είχατε πάρει. Ο ΠΑΟΚ είχε ποτέ κανέναν Ούγγρο ποδοσφαιριστή? Ούγγρο... Δεν πρέπει να είχε ποτέ. Παίχτη από Ουγγαρία. Τόρκελε! Τι λέμε ρε! Τι λέμε ρε, το θορυκτό! Ντροπή, θα πέσει φωτιά και μας κάψει. Φωτιά δεις, αυτή η δωρεά του Παναθηναϊκού. Μεγάλος Τόρκελε. Ο οποίος όταν έφυγε από τον Μπάγκ πήγε και βάζε κολλάκια, βέβαια. Κανονικά. Σαν σεισμόπληκτος αισθανόμουν τότε όταν μας το στέλνει ο Παναθηναϊκός. Τόρκελε πρέπει να έχει ένα γκολ με τον Μπάουκ. Πρέπει να έχει βάλει. Ναι. Με καραμπόλα πρέπει να έχει πέσει. Και μετά έγινε κουλούρης κι αυτός. Ναι. Είχατε ένα προπονητή, τον Βίτσαν, ο οποίος έκλεβε στο ξενοδοχείο τις αλατιέρες κανονικά και τα πιρούνια.
Ήταν αυτό χούι, ρε παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι είχαν αυτή την ασθένεια. Κανονικά είχε έρθει από ανατολική χώρα, είχε τέτοια θέματα. Δεν έχει να κάνει με ανατολική. Τον... Εδώ έκλεβε η Γουινόνα Ράιντερ, ας πούμε, πήγαινε και έκλεβε στις μπουτίκ. Ναι. Ρόχα και διάφορα άλλα τη... αξεσουάρ. Κανονικά. Ήταν δισεκατομμυρίουχος. Δηλαδή ήταν τα καρία και αυτή. Αυτό είναι τέτοιο, ασθένεια, ρε παιδί. Κλεπτομανία, κλεπτομανία, ναι. Ενώ άσε να πάω χτί, δεν πρόκειται με τίποτα. Ναι, έτσι, έτσι. Εγώ τόσες εκδρομές που θυμάμαι. Ποτέ. Μέχρι και, και έπιασα έναν και του λέω, ρε φίλε, πες μου, λέω, το λάδι που πήρες από το βενζινάδικο, τι θα το κάνεις, λέω. Ναι. Έχεις αυτοκίνητο. Κάτι. Με κοιτούσε, κόλλησε. Σουβενίρ. Σαλάτα θα το βάλει. Σουβενίρ. Πήγε τάφησε πίσω. Πήγε τάφησε πίσω. Έτσι, δεν το είχε σκεφτεί. Το ντυμότατο σωματείο δηλαδή του Πάου Θεσσαλονίκη. Ουδέποτε προέβησε τέτοιες άνομες πράξεις. Μάλιστα. Έγινε. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε. Τσάω, τσάω. Ο μεγάλο Τόρκυλο, ο οποίο αγωνίζεται μέχρι και τι μέρε μα. Είναι 36 ετών και παίζει στην Μύτη Κάπα Βουδαπέστη. Παίζει το θεριό. Βέβαια, από το 2014, 96 συμμετοχέ, 39 γκολ κανονικά. Ήταν να μην ξεμπουκώσει. Στην Ελλάδα είχε έρθει το 2005 στον Παναθηναϊκό, 11 συμμετοχέ, κανένα γκολ. Πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Τότε με την περίπτωση τη μετακίνηση του Σαλπικίδη, για το αντάλλαγμα για το Σαλπικίδη, ήταν για το Μελίσι ο Τόρκυλο. Άμα ήταν για το Μελίσι, συγχαρητήρια. Δεν θυμάμαι. Στον ΠΑΟΚ είχε 24 συμμετοχές με ένα γκολ. Σε ποιο μάτσαρα για να το έβαλε αυτό το γκολ? Ίσως κάποιο τσακάλι φίλος του ΠΑΟΚ να το θυμάται και να το βλέπει καθημερινά στο YouTube το συγκεκριμένο γκολ. Το ένα γκολ του Σάντορ Τόργκελε, που ήταν ο Ούγγρος που πέρασε από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Άλλον δεν προσπαθώ. Άλλον δεν έχω μέσα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Αν υπήρχε κάποιο, μπορεί να μας βοηθήσει κάποιο φίλο στο 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. 25 του Οκτώβρη σήμερα. Ποιους αξίζει να μνημονεύσουμε, ποιοι έχουν γενέθλια. Ο Παύλο Πικάσο γεννήθηκε σαν σήμερα. Έλα βρε τώρα, ποιος Πικάσο, βρε. Εντάξει, δικός μας. Ζωγραφίζει το παιδί στο γήπεδο. Έτσι, έτσι. Το 1881. Βλέπω εδώ. Ο Γιάννης ο Κυράστας σαν σήμερα το 1952. Ο Γιώργος ο Τσαλίκης το 1975. Αυτή λίγη, ρε παιδί μου. Η Κέιτι Πέρι το 1984. Φτωχή σε επαιτίους η σημερινή ημέρα. Και τι συνέβη σαν σήμερα στις 25 του Οκτώβρη, μια μέρα πριν, δηλαδή την 26η, λίγο πριν του, τι μπορεί να συνέβη, του Αγίου Δημητρίου. Τι κοσμοϊκοστορικό γεγονός. Κοσμοϊκοστορικά, λίγα πράγματα. Τίποτα. Σαν σήμερα το 1959 αρχίζει επισήμως το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί μέχρι τότε ήταν ομίλη, βοράς, νότος. Σωστά. Και ξεκινάει όλη η συζήτηση των τελευταίων ετών για την αναγνώριση ή όχι των πρωταθλημάτων. Ναι. Υπήρχαν πριν από το 59. Όχι, δεν είχε το ΠΟΚ. Οι εργαζόμενοι στα παραθύματα μας μετράνε. Μας το πήρε το ΠΟΚ. Οι παοξίδες λένε ότι όχι, δεν μετράνε γιατί δεν ήταν ενιαία κατηγορία και ούτω καθεξής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ποιος είσαι εσύ, ναι. Καλημέρα. Μπαμπή, ο Κόβατς. Ο Κόβατς, να σιγά σιγά είδε. Ποιος είναι ο Κόβατς? Ο Κόβατς, βέβαια. Όλοι το θυμούνται γιατί είχε σκοράρει δύο τέρματα στο παιχνίδι του Καφτατζόγλου. Ναι. Κόβατς, ρε φίλε. Μπράβο. Που μπορεί να ήταν και η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλου, ήταν αυτή. Όχι. Ναι. Όχι. Έχουμε κάνει. Για ψάξου, για ψάξου, πότε ξανά έκανε νίκη στο Καφτατζόγλου μετά από εκείνο το 2-3. Στον Αθανασιάδη, πριν. Στο κύπελο ήταν αυτό, δεν μετράει. Δεν μετράς. Στο πρωτάθλημα λέμε. Το Λεβαδιακό, στο Καφτατζόγλου. Ναι, σωστό. Έγινε, ευχαριστώ, φιλιά, τσάω, τσάω. Να, τρίπλα έκανε τώρα, Λεβαδιακό. Σωστό. Να, έσπαγε το κεφάλι σου, λέει, θα υπήρχε κι άλλο Σούγκρος, θα υπήρχε κι άλλο Σούγκρος. Όντως, όντως, ο Κόβατς εκείνο το αλίστου μνήμης παιχνίδι του Καφτατζογλίου. Αλίστου. Το 1996 ήτανε, 90. Ποιος σαν το Διακογιάννη τα θυμάσαι. 5, κάτι τέτοιο. Να, όλα αυτές τα άχρηστα, τα μαθηματά μου δεν τα διάβαζα, τα άχρηστα τα πραγματάκια κανονικότατα. Το 1959 λοιπόν ξεκινάει το πρώτο ενιαίο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Ναι. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής εκείνης εποχής. ΠΑΟΚ Μέγας Αλέξανδρος 3-2. Ποιος είναι ο Μέγας Αλέξανδρος? Ποιος Μέγας Αλέξανδρος ή το αυτός? Ο Μέγας Αλέξανδρος ζύχνη έχει. Εντάξει, μήπως τη Θεσσαλονίκη εδώ. Λες. Βέβαια. Μάλλον αυτός θα ήταν.
Πανιώνιος ΑΕΝ Νίκαιας 3-0. Ναι. Δόξα Δράμας Άρης Θεσσαλονίκης 2-2. Γέλα για τον Άρη, να φύγουν όλοι και ήδη θα αρχίζανε από εκείνη την εποχή. Αν είχε ραδιόφωνα. Ηρακλής Απόλλων Αθηνών 0-0. Προοδευτική Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ακούει κανείς τι λέει αυτή. Προοδευτική από πού ήταν τώρα. Προοδευτική ή ιστορική προοδευτική, όχι προοδευτική Τούμπας ας πούμε. Ναι. Παναθηναϊκός Πανεγιάλιος 2-1, Παγκορινθιακός Ολυμπιακός Πειραιός 1-0, ναι, με βόμβα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Προσεκτικής και Εθνικός Πειραιός ΑΕΚ 0-1, σαν σήμερα το 1959 η πρώτη εθνική. Αυτή που αναγνωρίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ότι μετράνε τα πρωταθλήματα από το 59 και αυτά μετά, γιατί πιο μπροστά δεν είχε καμία επιτυχία ο Δικέφαλος του Βόρρα, οπότε σου λέει έχει ας πούμε και μια... ευνοϊκή διαχείριση του πράγματος εν αντιθέσει με τους φίλους του Άρης που μετράνε τα πρωταθλήματα από πριν το 30 τα μετρά. Από την εποχή του Μπαγκάλου που λέμε. Τα μετράω, Τσολάκο Γλώρα. Έτσι όλα. Κανονικά. Ποιο ήταν το πρώτο πρωτάθλημα του Άρη, πότε ήτανε? Πού θυμάμαι, 47. Όχι, πιο πριν, το 36 δεν ήταν το πρώτο πρωτάθλημα του Άρη. Όχι, ρε, κάτσε, ρε, με 36 είχαμε πρωτάθλημα. Γιατί δεν είχε πρωτάθλημα? Κανονικότατα έχει. Είχε. Ναι, μπορεί και πιο παλιά να έχει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τα θυμάμαι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα τα παλικάρια, τα καλά. Τι κάνουμε? Αμάν. Αμάν, αμάν. Τομάς Κατερίνη. Γεια στο Μα. Ακούω ρε παιδιά τα πρωινά, δεν έχω το χρόνο να σας πάρω. Αλλά... αρκεί που μας σκέφτεσαι, αυτό έχει σημασία. Πάντα σας ακούω. Ότι έτσι, χαίρομαι. Μας συγκινείτε, Θωμά, μας συγκινείτε, θέλω να κλάψω. Πάμε. Νιώθω ένα ρίγος, μια συγκίνηση, ένα δέος. Τώρα θα σε στείλω αδιάβαστο εσένα, άστομα. Έλα, παίξε με τώρα, παίξε με. Για λέγε τώρα, Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης ήταν. Κατερίνης ήταν, μάλιστα. Και το γήπεδο το είχαμε εδώ στο πάρκο. Ήταν δηλαδή το μισό το πάρκο, δηλαδή τώρα που είναι τα σχολεία, ήταν το γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του, μετά ήταν ο Όλυμπος Κατερίνης. Μετά ενώθηκε, έγινε ο Πιερικός. Είναι ο Πιερικός, θα μας ακούσει τους Κώστας. Ναι, θα μας ακούσει και θα μας... μπορεί να το θυμάται αυτό. Θα σκάσει μύτη τώρα. Το 59 σίγουρα θα ήταν. Τώρα θα βγει τηλέφωνο πίσω και θα σε πει τα δοκάρια, ήταν εκεί τόσο επί τόσο, 2-15 μέσα στο γραμμή. Δεν μπορεί να μην δεν ήταν το 59, σίγουρα. Ναι, άμα δεις την ιστορία πως ξεκινάει το πρωτάθλημα, ήταν πρώτο μάτι στην Τούμπα, 3-2, όντως. Αυτά είναι γούστα. Δεύτερο. Με σφαγή και τέτοιο. Ο κύριος Τόργκελε έβαλε τον γκολ, αν θυμάμαι καλά, σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και είχε κάνει στο τέλος τον γκολ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μάλιστα. Αυτό δεν με το... κεφαλιά. Και είχε πανηγυρίσει την κερκίδα με καρδούλα στα δάχτυλα, πώς κάνουν. Λογικά. Ναι, πάω Ολυμπιακός 2-3. Τι μου λες. 2-3 στις 21 του 2007. Τότε ήταν το μοναδικό τερμαπέτσιο. Πάω Ολυμπιακός. Αλλά έχασε ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι. Και ο Σάντορ Τόγκερ. Τώρα αν θυμάμαι καλά, τώρα και άλλο το Γιαούγκρο. Ούγκρος ήταν, παιδιά, να ξέρετε, αλλά είχε σλοβάκικη υπηκότητα. Είχαμε ένα Σλοβάκο, αλλά Ούγκρος καταγωγή, έτσι. Μάνα, πατέρα, γιαγιά που λέμε όλο το σόι. Ποιος? Ήταν ο Λούχοβι. Α, ο Λούχοβι, ναι. Δεν ήξερα ότι ήταν Ούγκρος. Ναι, Σλοβάκος ήταν. Βέβαια. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, ήταν με Σλοβάκη υπηκότητα και αυτά. Λεπτομέρειες, τώρα εδώ. Τώρα μιλάμε εδώ κυκλοπαίδια. Αυτά και εγώ όλα και τα άχρηστα θέλω να ξέρω. Καλά, και όταν ξεκίνησες, Μπαμπίνο, στην εκπομπή, είπες για το Σεκεσφέγερβαρ. Έτσι λέγεται. Ναι. Πότε... έχω πάει εκεί. Πλάκα κάνεις. Τι είναι εκεί, για ποιο λόγο αξίζει να το επισκεφτούμε, τι έχει κάτι συγκεκριμένο? Κοίτα, για μένα πιο κάτω, δηλαδή άμα κάνεις γύρω στα 100 χιλιόμετρα, είναι το Πέτς. Ναι. Είναι σύνορα με Κροατία, είναι φοβερή πόλη. Ναι. Μιλούμε με Νταλιγέρι. Η Σέκερβαρ είναι μια πόλη 80.000. Τίποτα. Νταλιγέρι, είσαι άδερφο. Σαν την Κατερίνη. Όχι, ρε. Πουλμαντζή. Εντάξει, την Ουγγαρία τη γυρίσαμε απ' έξω και να κάνουμε. Ναι. Η Ουγγαρία ήταν αυτοκρατορία ήταν. Μου έχουν πει ότι η Βουδαπέστη είναι καταπληκτική πόλη. Τώρα θα σε βγει ο Κυρκός να σου πει για το Καλπάζο Σταρματάρχη, το φέρες Πουσκάς, θα στρώσεις χαρακτήρα. Ήταν όντως, η Βουδαπέστη, άμα την πας, πρέπει να πας με άτομο που να γνωρίζει και δεν πρέπει να κάτσεις ούτε για 3 μέρες ούτε και για 5. Ναι. Θέλει πάνω από μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο να θα είσαι συνέχεια στο πόδι για να γυρίσεις να δεις τα μέρη. Ναι. Εννοείται. Αλλά η πιο αρχαιότερη πόλη στην Ουγγαρία είναι το Πέτς. Μάλιστα. Πέτς. Το Πέτς κάτι μου λέει τώρα αυτό. Είχε κάποια ομάδα, κάτι. Μπράβο, είχε παίξει ΑΕΚ μπάσκετ κάποτε. Κάτι μου λέει. Μάλιστα. Πέτς. Και το Φέχερ, Φέχερ σημαίνει λευκό. Λευκό, μάλιστα. Λευκός πύργος δηλαδή. Φέχερ, κάτι ξέρω εγώ. Φέχερ Τάουερ.
Ναι, Βάρος, ναι. Είναι η πόλη, είναι η λευκή πόλη. Φέρεντς Βάρος που λέμε. Ναι. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, οποιαδήποτε γλώσσα, αν είναι μια γλώσσα, ακούς κάποιον να μιλάει και δεν καταλαβαίνει η γρή από πού είναι. Είναι σίγουρα Ουγγαρέζικη. Είναι, πιο... είναι η Ουγγαρέζικη, ναι. Που είναι φύτρα, εγώ έτσι, ναι. Το θυμάμαι και έτσι ξέρω, mm-hmm. Που ταιριάζει λίγο με τα Φιλανδέζικα. Ναι, τα οποία γιατί... τα Φιλανδέζικα είναι τουρκογενής. Ναι, αλλά και τα Ιρλανδικά, Φλαμάνικα, κάτι τέτοια. Ναι, ναι. Βέβαια. Η... Δεν... Οι Ούγγροι τι είναι, ναι. Τατάρι. Μάλιστα. Ναι, γιατί σε λένε Ούγγροι. Ούγγροι. Κατάλαβες, ο Ατήλας τι ήταν, Τάταρος. Ναι. Τάταρος, ναι. Μάλιστα. 1056 τα χιλιόμετρα. Θεσσαλονίκη, το Εσκίσερ Χίρο, αυτό πώς το λένε, το Εσκίσερ Χίρο. Για την επόμενη φορά να το γνωρίζουν οι φίλοι του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καταπληκτικές γραφικές. Μας είχαμε τηλεφωνική live, συνδιάλεξη με τον Google της Κατερίνης. Ποια μάγια τσόκλη και τέτοια. Δεν υπάρχει πράγμα που θα πούμε στο λόγο επειδή και θα πέσει κάτω. Θα βγει ένας ακροατής και θα γνωρίζει λεπτομέρειες τα πάντα για αυτή την όποια αναφορά έχουμε κάνει. Ο φίλος μας ορμόμενος εκ της Κατερίνης θα μας πάρει την άλλη φορά τηλέφωνο και θα μας πει τι έκανε τόσο καιρό στην Ουγγαρία και τι ξέρει απ' έξω και ανακατοπτά. Έτσι βέβαια, βέβαια. Ουγγαρία. Μου έχουν πει για την Βουδαπέστη ότι είναι καταπληκτική πόλη, ναι. Και είναι μια καταπληκτική εκδρομή. Δεν ξέρω αν βολεύει τους φίλους, ναι. Του ΠΑΟΚ που είναι γνωστοί λάτρεις των μνημείων, των μουσείων. Παοξίδικη εκδρομή είναι αυτή. Υπάρχει μια. Λοιπόν, υπάρχει μια ταινία. Αυτό έχει κυκλοφορήσει, ας πούμε, σαν screenshot στο διαδίκτυο. Ναι. Μια ταινία ή ένα βίντεο τέλος πάντων σε κάποιο site αισθησιακού περιεχομένου. Τέλος πάντων. Αυτά που βλέπουν κάτι φίλοι μας. Υπάρχει μια σκηνή, ας πούμε, πώς λέμε ρε παιδί μου, ο πρόλογος της ταινίας. Ναι, ναι. Κάθε ταινία, ας πούμε, έχει. Αυτό είναι το μοτίβο του κινηματογράφου. Εκεί που γνωρίζονται οι πρωταγωνιστές και τέτοιοι, είναι κάπου στον Δούναβη. Και σε ένα κολονάκι που γνωρίζονται ο ένας φίλος με δύο φίλες, τέλος πάντων. Αυτή η πλοκή της ταινίας, συγκλονιστική πλοκή. Με ανατροπές στο σενάριο, με χίλια-δύο πράγματα. Με ευρήματα. Στο κολονάκι, στο τυχάκι από κάτω λέει ΠΑΟΚ G4. ΠΑΟΚ G4. Τι άλλο μπορούσε να είναι. Μεγάλη ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΕ γρομή. Ουγγαρία. Παιδιά, λέει ο Τόγκελ, είχε ένα καταπληκτικό ρεκόρ όταν έπαιζε στην Β' μία κέντρο ευρωπαϊκή χώρα. Κατά το οποίο λέει όταν σκοράνε πάντα έχανε η ομάδα. Μα λέει ο φίλο μα ο Στράτο. Έχασε και εδώ. Δεν ξέρουμε ποια ομάδα όμω μπορεί να είναι αυτή. Ίσως η φορτούνα του Ντίσελντορφ, γιατί μετά τον ΠΑΟΚ πήγε εκεί και είχε μια καλή πορεία. Είχε βάλει 14 τέρματα τόσο αν το ρωτήσω. Φορτούνα. Η φορτούνα ιστορική. Φορτούνα του Ντίσελντορφ. Φορτούνα τυχερή φορτούνα, λέει. Φορτούνα. Βεβαίω. Που λε κοράρε έχανε. Εντάξει, δεν ήταν και Κατίδη. Ο Κατίδη ήταν αυτό που όπου πήγαινε έριχνε την ομάδα του. Βεβαίω, μάλιστα. Με αφορμή, κυρίε και κύριοι, τη σημερινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Βίντη στι 10 η ώρα στο γήπεδο τη Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο θέλει να φτάσει στη δεύτερη του νίκη, θέλει να καθαρίσει το συγκεκριμένο. Ενώ παιχνίδι βίντεο γνωστόν ήταν η ομάδα από την οποία αποκλείστηκε ή μάλλον απέκλεισε η ΑΕΚ για να περάσει στους ομίλους του Champions League. Ο προπονητής Βίντι λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολος από την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Θα, δηλαδή με λίγα λόγια θα αρπάξουμε πολλά. Πολλά με λίγα. Πολλά περισσότερα. Βέβαια δεν το βλέπω. Δύσκολο θα είναι το μάτς σήμερα. Γιατί υπάρχουν αυτά τα παρατεταμένα παιχνίδια, υπάρχει και η εφορία αυτή τη στιγμή. Θα το πάει ο ΠΑΟΚ Σβιστάρε. Κανα 2-0 για να τι έχει τη Δευτέρα μάτσα. Αυτό σκέφτεται. Του δικεφάλου έχει και το παιχνίδι τη Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρουμε και ποια θα είναι τα πλάνα του Λουτσέσκου, ποιου πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Απέξει σήμερα ο Χατσερίδη που γκρινιάζει. Θα το βάλει. Πέναλτι, ετοιμάσου για πέναλτι αυτόν τον γκολ. Οι 18 παίκτες που είναι στην διάθεση του Ράνσμαν Λουτσέσκου είναι η Ρέι, Πασχαλάκη, Μάτο, Τόσκα, Βαρέλα, Κρέσπο, Χατσερίδη, Σάχο, Βέρμπλουμ, Κάνια, Μπίσεσβαρ, Ουάρντα, Πέλκα, Ελκαντουρί, Ζαμπάλ, Λιμιό, Πρίγιοβιτ, Καρέλη. Είναι κανονικά, δεν έχει ούτε. Αυτό ο Ακμπόμ είναι εκεί μέσα. Ούτε, δεν είναι μέσα. Ούτε μέσα. Προτιμά για κάποιο λόγο Λουτσέσκου τον. Τον Καρέλη έναντι του Ακμπόμ. Είχε γίνει ιστορία πιτσιρικά από Άρσεναλ, ξέρω εγώ. Εντάξει, άσχετα αν δεν είχε παίξει. Ναι, δεν είχε παίξει πάρα πολύ. Ναι, δεν τον έχει μέσα. Δεν είχα ελπίδες να τον δω αυτό. Λέω Άρσεναλ, λέω φυσική κατάσταση καλή. Κάτι παίζει όμως που ξέρει κάτι, Λουτσέσκου, που δεν το ξέρουμε εμείς. Εντάξει, κάποιος πρέπει να μείνει μέσα, κάποιος πρέπει να είναι εκτός αποστολής. Τώρα δεν ξέρουμε ποια μπορεί να είναι και η εντεκάδα. Αν θα υπάρχουν. Λες εσύ ότι μπορεί να βάλει Χατζημαρκάκη, βάλει και κανένα Τόσκα, λέω εγώ, για να ξεκουράσει. Τόσκα είναι καλός παίχτης. Είναι καλός.
αριστερό μπακ. Ναι, ναι, είναι, είναι καλό backup για τον. Είναι καλός, εγώ δεν περίμενα. Δεν είναι ότι τρέμει το φλοκάρδι σου βάζει στη θέση του. Είναι ένα παίχτη του 7 που θα σε παίξει 7. Mm. Τελειώσαμε μέχρι εκεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, όποιοι και να παίξουν. Ο Μαουρίσιο βεβαίως είναι εκτός λόγω επειδή του τραυματισμού. Ίσως κανένα Πέλικα να μείνει έξω, γιατί και αυτός έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Περισσότερο να παίξει με κανένα Αλκαντουρί μέσα από την αρχή. Ζαμπάι. Βλέπω να ξεκινάει Κάνια Βέρμπλουμ όπως το χαριλά αυτός τώρα. Να του δώσει και λίγο το Βέρμπλουμ και άλλο χρόνο. Καντουρί μάλλον θα παίξει. Λογικό μου ακούγεται. Λιμιό, Ζάμπα. Λιμιό πιστεύω να παίξει. Να παίξει. Έχει καιρό, έχει καιρό να αγωνιστεί. Να ξυθεί λίγο να. Αλλά εντάξει. Έχει Πρίγκοβιτς βάζει σήμερα ή θα βάλει κάποιον άλλο. Τι λες, πώς το βλέπεις τώρα. Θα βάλει Πρίγκοβιτς. Θέλει. Καταρχήν δεν θέλεις, είναι τώρα ότι ο Πάκο έχει καθαρίσει την υπόθεση πρόκρισης. Θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Θέλουμε. Οπότε θα παίξει με την καλύτερη ομάδα. Είναι γι' αυτό άμα, άμα κερδίσει, καθαρίζει την μπουκάδα σήμερα. Το καλό και είναι πάρα πολύ συγκυρία ευχάριστη για τον Πάκο ότι μεταφέρθηκε το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν, ναι, δεν έχει και ταξίδι ταυτόχρονα. Εντάξει, είναι, είναι ένα καλό χρονικό διάστημα. Καλά, από είναι. Πέμπτη ως Δευτέρα βράδυ 9.30. Ου, άνετα. Να... προλαβαίνει ο Άρντα να πάει στη 2-3. Εντάξει, ο Άρντα θα είναι βασικός. Να, εδώ επίσης. Εδώ σε θέλω τώρα. Δύσκολα μάλλον. Δεν νομίζω να είναι δύσκολα. Δύσκολα. Μπίσεσβαρ επίσης και αυτός. Θα δείξει, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα. Έχει, έχει. Τα πλάνα. Α, πιστεύω ο Μπίσεσβαρ θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει. Ναι, ναι, έχει δείξει καλά σημεία. Εντάξει, παίζει πλέον μέχρι το 75-80 άνετα. Θα βγάζει τα μάτς. Δεν θα είναι μεγάλες οι αποκλήσεις σε σύγκριση με το. Πάντως ο Ζάμπα στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε πράγματα και θάματα, ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Οπότε ίσως ευρωπαϊκά να κινείται σε πολύ καλύτερα. Έτσι έφαγε το χέρι του όμως το επίπεδο. Έχει αυτό το θεματάκι. Εντάξει, μπορείς να παίξεις πάλι μπάλα. Δεν μαθαίνεις τίποτα. Να τον πατήσανε εκεί, τον κάνανε. Του πάτσανε όπως λένε. Του πάτσανε. Στις 10 η ώρα λοιπόν κυρίες και κύριοι σήμερα το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Μολ Βίτι. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της σημερινής αγωνιστικής ημέρας. ΑΕΚ Λάρνακας Λούντο Γκόρετς στις 8:07:55 για την ακρίβεια. Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης Μπορντό. Ζυρίχη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Καραμπάκ Βάρσκλα Πολτάβα. Κοπεχάγη Σλάβια Πράγας. Λιψία Σελτίκ. Μίλαν Μπέτις για τον όμιλο του Ολυμπιακού. Ντουντελάνγκε Ολυμπιακός Πειραιός επίσης 7:55 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ολυμπιακός με πάρα πολλά προβλήματα, με πολύ αρνητικό κλίμα. Με χιλιάδιο. Ναι, ναι. Βλέπω εντάξει, μωέ, σίγουρα νίκη δεν υπάρχει. Σίγουρα νίκη. Μονόδρομο ή νίκη. Μονόδρομο δηλαδή, δεν γίνεται. Αλλιώ. Τώρα του Ντελάνγκε, άμα χάσει και του Ντελάνγκε. Τι να φέρει, αυτό ο προπονητή έχει φύγει, δεν έπρεπε να χρωμάει. Ναι. Με την Πέτη είχε φέρει ο Ολυμπιακό 0-0 ήταν νομίζω το μάτ. Με την Μίλαν ιτήθηκε όπω ιτήθηκε. Στην πρώτη αγωνιστική. Αυτά ήταν. Α, αυτά ήταν. Δύο αγωνιστικέ έχουμε εντάξει. Οκ. Red Bull Salzburg Rosenborg, Spartak Trnava Dynamo Zagreb, Sporting Arsenal. Και Άντερλεχτ Φενέρμπαχτσε, ωραίο παιχνιδάκι αυτό. Μ' αρέσει που το λέμε απλά επειδή μας αρέσουν τα ονόματα, αλλά το επισημάνουμε. Στις 8 παρα 5 και στις 10. Βίγια Ρεάλ Ραπίτ Βιέννης, Γιάμπλονετς Αστάνα, Μαρσέι Γλάτσιο, Μπεσίκτας Γκένκ, ΠΑΟΚ Μολ Βίντι, Ρέιτζερς Σπάρτακ Μόσχας, Ρεν Δυναμό Κιέβου, Σάρσμπουργκ Μάλμε, Σεβίλια Κισάρ Μπελιντιγέ, Στάνταρ Λιέγγις Κράσνονταρ, Τσέλσι Μπάτε Μπορισόφ για τον όμιλο του Δικεφάλου και Άιντραχτ Φραγκφούρτης Απόλλων Λεμεσού. Το πρόγραμμα σήμερα για το Europa League πλούσιο, άπειρα ματσάκια, παίξιματα, στοιχήματα. Α, πολύ πράγμα. Περνάει η μέρα, χουχό, και δεν θα το καταλάβεις. Φαντάζομαι μου καμιά δεκαριά, έχει και άμα βγουν αυτά. Έτσι, όπως περνάει δηλαδή και το λόγο, επειδή περνάει η ώρα και δεν το καταλαβαίνεις, και εμείς ολοκληρώσαμε την πρώτη. Την πρώτη σχολάσαμε, μας... φεύγουμε, τι έγινε. Θα θέλαμε, θα θέλαμε. Έχουμε ακόμη μία γεμάτη δυνατή. Ένα βέρτικο λίγο έτσι νομίζω ότι φεύγουμε τώρα, αλλά δεν άκουσα street flash, big flash. Έχουμε ακόμα πολύ πράγμα. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίπερο 107,4, στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας με τις σημαίες ψωμιάδη συντροφιά, σημαίες ομάδο και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags, στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000, είναι και οι μέρες εθνικών εορτών οπότε... Να πάνε να τυπώσουν εκκλησίες κανένα λάβαρο εκεί, το Άγιο Δημήτρη εκεί, το Άγιο Μίτσο με τα δώρατα που έσφαζε τον... Και πάνθυνα, και πάνθυνα. Βάλε και στο Beach Flags ρε. Πες Μπατμανίδη μέσα σε κάνει και ο Ψωμιάδης με άρεσε. Κάτι άξιζε την εικόνα. Έχω εγώ μου είχε κάνει μια... Δεν είχε... Έχει τα πάντα από όλες τις χώρες. Δεν είχε Βόρεια Κορέα. Και πάω και του λέω θέλω μια σημαία Βόρεια Κορέα. Πώς είναι η Βόρεια Κορέα. Πώς είναι. Είναι ο κύκλος που είναι ο κύκλος. Ναι, ο κύκλος μέσα εκεί. Κόκκινο μπλε και μέσα έχει ένα κύκλο αυτό. Ένα αστέρι έχει. Ο κύκλος είναι στη Νότια Κορέα.
αυτό το ταοϊκό το σύμβολο και μου έκανε μια σημαία της Βορείου Κορέας, βεβαίως, βεβαίως. Κανονικότατο, ό,τι και να το ζητήσεις θα στο φτιάξει αυτό ο Ψωμιάδης. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας. FM και νομινηματάκι, αποστολή στο 545-26, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας. Φυσικά διαβάζοντας πριν την αποστολή του ΠΑΟΚΟΥ, ούτε καν πήραμε χαμπάρι ότι είναι εκτός Βιερίνια. Κανονικότατα. Α, έχει τραυματισμό. Ναι, ναι, έχει. Θα κάνει μια αποθεραπεία. Μια αποθεραπεία. Δεν θα χρησιμοποιηθεί. Είναι προθλάσεις λέγεται αποθεραπεία. Ναι, ναι. Το παίρνει χαμπάρι, είναι παλιός έμπειρος. Δύο φορές την έχει γλιτώσει και πέρσι έτσι. Τον προφυλάσσει κιόλα. Γιατί έχει το μάτς με τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα. Εκεί σίγουρα θα αγωνιστεί ο Βιερίνια, φανταζόμαστε. Σίγουρα φανταζόμαστε. Ωραία πρόταση. Σίγουρα φανταζόμαστε. Αυτή είναι κανονικότατα. Μου στείλε ένα φίλο εδώ πέρα. Μιας και είμαστε και εκπομπή πάντα γαστριμαργικών αναζητήσεων, εσύ που είσαι τώρα και μάγειρας, άκου τώρα τι κάνανε οι θεοί. Άκου τώρα συνταγή. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Έχεις ακούσει ποτέ την, ξέρα μας πούμε, την μπάρες Δημητριακών και τέτοια αυτά. Μπάρα αρνιού. Μεγάλος. Ένα αρνί έτσι σε μικρό κομματάκι, όπως φανταστείτε μια μπάρα Δημητριακών, ακριβώς αυτό. Αρνί κανονικότατα. Αυτά είναι. Ναι. Μους τραχανά, η συνταγή περιλαμβάνει μους τραχανά, μία μπάρα αρνιού μαγειρεμένη για 12 ώρες και μία σάλτσα από τα υγρά του αρνιού αρωματισμένη με χυμό πατζάρι. Οπα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μία γραμμή από lime που λέει το lime σαν αντίστοιξη έρχεται να ισορροπήσει τη λιπαρότητα του πιάτου. Ποιος το έχει κάνει, ναι, το οποίο είναι ρε παιδί μου δύο βουκές. Δύο βουκές αυτό το πιάτο κανονικότατα. Δεν ξέρω, είναι λιγωμένη μοριακή κουζίνα αυτή. Ναι. Μπαράριου. Το πρωί να χτυπάς για να ξεκινήσει τη μέρα σου, ρε παιδί μου. Ναι. Μια μπάρα. Ναι, ο φίλος μας ο Δημήτρης τρώει μπάρες. Μπάρες παντσέτας, μπάρες χοιρινού, αλλά πολλές μαζί για να αποκτήσει ενέργεια που θα τον οδηγήσει στο πρωινό μας. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε και Champions League. Τελείωσε πρώτα απ' όλα, βέβαια, για να δώσουμε εδώ για τους φίλους του NBA και της Καλαθόσφαιρας. Τελείωσε το. Ο Γιάννης, το Milwaukee Bucks Philadelphia Sixers, άνετη νίκη για τους Bucks με 123-108. Χαίρινε που δεν έχουν Άιβερσον τότε και τον Άλεν. Στρώσανε χαρακτήρα Γιάννης. Το Γκάλι που δεν έχουν οι Φιλαδέλφια Sixers. Ποιος Άιβερσον, γονάτισε να πούμε μπροστά στο Παπαλουκά, μπροστά στο στο Σπανούλι και σε όλους αυτούς. Ποιος Άιβερσον. Και ο Λεμπρόν έπαιζε εκεί. Και ο Λεμπρόν έπαιζε. Ποιοι δεν ήταν εκεί πέρα. Ποιοι δεν ήταν, αλλά να πούμε μπροστά από εδώ. Έτσι, έχουμε και το καλοκαίρι. Έχουμε μου το μπάσκετ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε προκριθεί, το περιμένουμε. Τώρα θα γονατίσει τον Μπόγρι μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, Champions League χθες, η τρίτη αγωνιστική ημέρα. Τι κάναμε εμείς εδώ με τα καταπληκτικά. Καλά, εντάξει. Καλά τα πήγα. Βλέπω εδώ τουλάχιστον το πρώτο μάτς. Τη δώσαμε Μπριζ Μονακό 1-1. 1-1 το είχα δώσει εγώ. Σοβαρά, ρεθύριο. Πάμε έτσι τα σχόλια. 1-2 το δώσεις εσύ. Ναι, το είχα πέσει. Μάλιστα. Ρε, τι ζω είμαι. Έπιασα και το δεύτερο το σκορ. Και δεν τα έπαιξαν. Τι ώρα είχαμε, ναι. Αϊτχόβεν Τότεναμ. Το έπιασε το 2-2. 0-2 το δώσες. 2-2 το είχα δώσει εγώ χθες. Σκοράκι, ναι, μάλιστα. Ωραίο ματσάκι, το έβλεπα αυτό. Ναι, το Αϊτχόβεν Τότεναμ. Όπω ματσάρα. Ναι, ναι, με διακυμάνσεις, με εναλλαγές. Μια χαρά. Με κόκκινη τελείωσε το παιχνίδι στο 89 η Τότεναμ. Πήγε ο Λωρίς, βγήκε και έκανε μια έξω, τον πήρε το Λοθάνο στο 80, το σήκωσε στα Περιστέρια. Γαλατά Σαράι Σάλκε. Εγώ έβλεπα νίκη τη Γαλατά με 2-1. Εσύ έβλεπε 1-1, ήσουν αμέσω στο χ. 0-0 κουλουράκια στην Κωνσταντινούπολη. Λίβερπουλ Ερυθρός Αστέρας, πήγες να το κάνεις, να κάνεις την έκπληξη και τον κουβά της αγωνιστικής. Ναι. Όπως είπα, θα ξεμπουκώσει. Αλλού πήγε Λίβερπουλ. Ο κουβάς. Αλλού πήγε ο κουβάς. Ναι. Κάπου θα υπήρχε ένας κουβάς, δεν γινόταν. Αλλού πήγε ο κουβάς. 4-0 η Λίβερπουλ, επιβλητική νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα. Δεν υπήρχαν περιθώρια για τη μεγάλη ομάδα του λιμανιού. Λοκομοτίβ Πόρτο. 1-3 για την Λοκομοτίβ, αυτό το έχεις δώσει. 2-2. Ναι. 0-1 βγάλαμε το βγάλες το διπλό. Το σημείο. Καλό διπλό έβγαλες. Καλό, αλλά με τόσα γκολ. Δεν πειράζει. Μπαρτσελόνα Ίντερ
2-0. Εδώ πήγα να το παίξω εγώ, μάγκα. Πήγα να δώσω νίκη τη Ίντερ με 0-1. 2-0 η Μπαρσελόνα. Κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των Μιλανέζων. 2-2 το έδωσε και αυτό. Τι κουβά είναι αυτό. Τζάμπα είναι μόνο. Τζάμπα είναι. Εγώ τα έπαιξα. Έπαιξα πέντε. Τα έπαιξε. Τα έβαλα ένα δολάριο που λέει. Καλά, εντάξει. Ένα βρουλάκι το βάζει πάντα. Μπορούσε αυτό ίσω μία από τι εκπλήξει, τουλάχιστον όσον αφορά την έκταση του σκορ. Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει τώρα η Ατλέτικο Μαδρίτης τέτοιες εμφανίσεις. Θα σου πω γιατί μπορούσα τώρα. Το είδες στο παιχνίδι. Βέβαια. 4-0, 4-0 που κάναμε ιδιαίτερη αναφορά χθες στην Μπορούσα. Η Μπορούσα από τότε που έφυγε έδωσε εκείνο τον μουζουράκι της Γκάνας, ο λεγόμενος ο Μπαμεγιάνκ. Mm-hmm. Έχει απελευθερωθεί, παίζει μπαλάρα. Mm-hmm. Έχει βγάλει το πουλέν το Σάντσο, ένα πιτσιρικά εξτρέμ βολίδα. Mm-hmm. Έχει βάλει το Βίτσελ από την Κίνα, έχει φέρει ωραίος οχτάρης και mm-hmm. παίζει πολύ μπαλάρα. Έχει πάρει και το Πάμπλο Αλκάθερ από την mm-hmm. πάλι ποτέ Μπάρτσα που έπαιζε και το θέλουν πίσω, αλλά δεν το δίνουμε. Δεν το δίνουμε. Και γίνεται χαμός, παίζει μπαλάρα. Έχει φτιάξει πολύ καλό σύνολο και 3-4 στη Γερμανία ρίχνει. 4-1-0 το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο γίνανε πράγματα και θάματα. Άστα να πάνε το βλέπα. Δεν το περίμενε, νομίζω ότι όλοι θα το παίζαν άντερα αυτό το παιχνίδι, ναι, κλασικά και τέτοια. Και καταρχήν, ξέρεις, διαβάζα προχθές ένα πάρα πολύ ωραίο ότι ο Βίτσελ από πού πήρε το όνομά του. Από πού? Δηλαδή, εντάξει, μπράβο στους γονείς, ψάχνουν εδώ. Στην Ελλάδα δίνουμε συνήθως, είναι η μόδα των τελευταίων ετών, Βίτσελ, κάτι ναι. αρχαιοληνικά, Αχιλλέας, Πάτροκλος, Αλκμίνη, Οκάστη. Γενικότερα είμαστε όλοι αρχαιολάτρες ξαφνικά. Ανακαλύψαμε τα ονόματα από την αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία. Οι γονείς του Βίτσελ ονόμασαν έτσι τον ποδοσφαιριστή της Μπορούσια από τον αστυνομικό που υποδιότανε ο Έντι Μέρφη, οι γονείς, από τον Άξελ Φόλεϊ, από τον αστυνομικό που υποδιότανε ο Έντι Μέρφη στην αγαπημένη του ταινία, τον μπάτσο του Μπέβερι Χίλς. Σοβαρά. Κανονικό. Μπορεί να μην είσαι πιτσιρικάς έτσι μικρός, γι' αυτό. Άξελ Βίτσελ. Άξελ Βίτσελ, κανονικότατα. Από τον Άξελ Φόλεϊ. Σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει, γουστάραμε τότε Έντι Μέρφη, πάρτο. Τενιάρες εκείνη. Έχει δέσει αυτό ο Βίτσελ στα χάφη εκεί στη. Είναι καλός. Έχει φανεί και με την εθνική το καλοκαίρι ότι θα αποτελέσει, ας πούμε, την. Τώρα πώς πήγε αυτός πέρσι για το στη Κίνα, στο πικ της καριέρας. Είναι μικρός ακόμα. Μικρό. Πήγε, έκανε μια καλή μπάζα. Κάτι όχι. Κάτσε να ξαναπέξω. Κάτσε να πάω να πάρω τώρα από εκεί. Και έχει μεγάλο πάγο. Η Ντόρμουντ τώρα, αυτός που σου είπα, ο Σάντζο, πάντα μπήκε αλλαγή και έβαλε γκολ. Ο Γκερέρο αλλαγή πάλι 2 γκολ. Από το πάγο ήρθαν τα 3 γκολ. Και ο Κουβάς τρόπον την της αγωνιστικής, αλλά εντάξει Κουβάς, είναι πολύ έδειξε τα δόντια της και στην προηγούμενη αγωνιστική. Παιχτικά δεν ήταν καθόλου Κουβάς όπως είδε το μάτς. Μπαλάρα έπαιξε. Παρίς Σεζερμέν 2-2, το δώσαμε εδώ 2-0 και 3-0 εμείς, οι εξυπλάκηδες όπως και όλος ο προηγούμενος κόσμος. Μαγιά, εντάξει πια Νάπολη και τέτοια. Νάπολη που προηγήθηκε και όλο στο σκορ. Το έκανε ο Κοντό σε μια λόμπα το Κοντό. Ναι. Ισοφαρίστηκε με αυτό γκολ, πέρασε 1-2, ξαναπροηγήθηκε αν δεν κάνω λάθος. Και στις καθυστερήσεις ο Ντι Μαρία έσωσε την παρτίδα. Το γκολ του Ντι Μαρία είναι απίστευτο. Δηλαδή το σου το πλασένα, όπως λέμε στο PlayStation, ρόδιο πατημένα, τόσο φάλτσα μπανάνα. Δηλαδή λέμε τόσο, έχει 25 μέτρα, δεν ήταν τόσο δυνατό. Λες πώς δεν το βγάζει ο τερματοφύλακας. Αλλά όταν το έδειξε από πίσω μεριά, το φάλτσο που πήρε δεν υπάρχει, εντάξει. Έκανε κάτι και αυτός ο Ντι Μαρία. Αλλά το θέμα είναι ότι ελάχιστα θα περιμένανε αυτή την εξέλιξη. Πολλοί χρήζουν μάλιστα την Παρίσι Σεν-Ζερμέν φέτος ότι είναι η σειρά τη, είναι η χρονιά. Δεν έχει σειρά φέτος ο Γιούβε, Αλέγκρι θα το σηκώσει. Λες Γιούβε. Δεν του γλιτώνεις από αυτή τη Γιουβέντους με αυτό τα στόπερ. Εδώ ο Μουρίνιο έκανε δήλωση, λέει αυτοί οι δύο στόπερ πρέπει να διδάξουν στο Χάρβαρτ μετά το τέλος του αγώνα που έκανε Κλαρίνο από την Γιουβέντους. Η Παρίσι Σεν-Ζερμέν λοιπόν η οποία. Κάτσε να προκριθεί. Κάτσε να προκριθεί έτσι πως γίνεται τα πραγματάκια. Λίβερπουλ είναι πρώτη σε αυτόν τον όμιλο που γίνεται αίμα και άμμος κανονικότατα. 6 βαθμούς έχει. Η Νάπολη έχει 5 και η Παρίσι Σεν-Ζερμέν έχει 4. Από ποιον έχει χάσει η Παρί? Από κάποιον θα πρέπει να έχει ήττα για να. Από τη Λίβερπουλ. Από τη Λίβερπουλ έχει χάσει. Αφού έχει. Λογικά ναι. Ναι, από τη Λίβερπουλ. Από την πρώτη μάτση ήταν Λίβερπουλ, ναι. Οπότε κάτσε να προκριθεί τώρα. Τι έχουμε. Παρί θα αποκλειστεί, το λέω εγώ. Θα περάσει τρίτη και θα τύχει με τον ΠΑΟΚ.
με τον ΠΑΟΚ στην ένεση 32, γιατί θέλω να πάω στο Παρίσι. Έχω ένα φίλο στο Παρίσι. Θα έχω τζάμπα διαμονή. Δεν θα επιβαρύνω το σταθμό. Μια χαρά του πω, παιδιά, εδώ μην πληρώνετε τίποτα. Να πάω να κάνουμε. Πάνε βρε αγόρι μου. Πάνε βρε αγόρι με τη υγεία σου. Θα πα με το Κολκίνιο. Θα πάω με το λεωφορείο τη Αποστολή. Θα κάνω 3.000 χιλιόμετρα στην παρούσα φάση. Αυτά ήταν λοιπόν, κυρίε και κύριοι, η χθεσινή αγωνιστική μέρα και για το Champions League. Τώρα ξανά ραντεβού σε 15 ημέρες. Και ήταν η United που πήρε η Βαλένθια, έδωσε χ με την Young Boys. Αλλιώ σα φύγανε τα γάλατα εκεί πέρα. Θα είχαν ίδιου βαθμού με τη Βαλένθια. Σήμερα το ενδιαφέρον μα φυσικά μετατοπίζεται στο Europa League, όπω προείπαμε. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στι 10 η ώρα στο γήπεδο τη Τούμπα απέναντι στη Μολβίδη. Νωρίτερα ο Ολυμπιακό δοκιμάζεται. Στην Ντούντε Λάγκε. Ωραία, πού είναι αυτή. Πού είναι αυτή η Ντούντε Λάγκε. Την είχαμε ψάξει. Θα πατήσω εδώ. Τα βλέπω και τα αμάτς που είναι αυτά τα Ντούντε Λάγκε. Ιδέα δεν έχουμε. Για να δω μεγάλο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, κάνει το λόγο. Επειδή γκουγκλάρει δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, στο Λουξεμβούργο είναι, από το Λουξεμβούργο είναι, το Ντελάγκε. Λουξεμβούργο λέει. Ωρε φίλε, το Ντελάγκε. Σημαία Λουξεμβούργο. Μια χαρά, μια χαρά. Είδε στο Λουξεμβουργιανό ποδόσφαιρο. Το Ντελάγκε είχε κάνει με την Νιέντρογκόν, τεσσάρα την έριξε την Νιέντρογκόν του Ντελάγκε. Και η εθνική του τα πάει καλά, κάνει νίκε. Ανεβαίνει. Στο πρωτάθλημα είναι δυνατή αυτή του Ντελάγκε. Εξάρα έδεσε την Union Towns Πετάγκε. Καταλαβαίνει. Χορτερόλιβα. Γι' αυτό σου λέω: δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να μην δεν κερδίσει σήμερα. Δηλαδή, άμα δεν κερδίσει. Του Ντελάγκε, Μίλαν, μόλις 0-1 την πρωί. Αν δεν κερδίσει. Εντάξει, ήταν από τα δύσκολα παιχνίδια. Χθες είχαμε και μία αναμέτρηση για το Champions League του Βόλι, έτσι δεν λέγεται. Ναι, το SEV Champions League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο tie break στο παλατάκι την Μπουγιού Ξεχύρα. Και απέκτησε μικρό προβάδισμα. Ναι, προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνης στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης. Πατριάρχης. Δύο ομάδες της Κωνσταντινούπολης θα αναμετρηθούν όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Και η επόμενη φάση νομίζω είναι νοκάουτ, ούτως ώστε να καταφέρει ο δικέφαλος να περάσει κάπως σαν το ποδοσφαιρικό δηλαδή. Να την κούπα του Τσουλού. Να περάσει στο. ΠΑΟΚΑ. Στο Champions League. Φέτος ο. Είναι αρκετά ενισχυμένος, να ανακτήσει και πάλι τα πρωτεία εκεί όπου κατακτούσε για τρεις συνεχόμενες χρονιές το πρωτάθλημα Ελλάδος. Πέρυσι έγινε μια μικρή ανάπαυλα με τον Ολυμπιακό να μπαίνει σφίνα. Πήγε στο καψιμί για μια πορτοκαλάδα ο ΠΑΟΚ. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα φαντάζομαι θα είναι ο επαναληπτικός. Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού United Volleys Frankfurtis. Καλά τώρα, ποιοι αυτοί παίζουν βόλεϊ. Οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ δυνατοί στο βόλεϊ. Γερμανικές είναι και δύο. Frankfurtis. Τι United λες μια. United Volleys Frankfurt. Μία ομάδα είναι αυτή. Μία ομάδα είναι αυτή. Η οποία αντιμετωπίζει την Ποσιλιάνιτσα. Τι Ποσιλιάνιτσα, ρε. Με τον Μπέλκα λοιπόν η Ποσιλιάνιτσα μέσα. Τι Ποσιλιάνιτσα, σαν χωριά από τη Βουλγαρία. Εντάξει, τα Γιάννητσα εδώ πέρα. Ναι, Ποσιλιάνιτσα, Γιάννητσα. Ποσιαλιδέα και τα λοιπά. Με τους Γερμανούς θα έχουν προβάδισμα πρόκριση μετά την νίκη που πέτυχαν χθες επί 3-0. Επί τον. Άσε τώρα, μην ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η Ποσιλιάνιτσα. Τρέχα, γύρευε κανονικότατα. Εν ολίγοις αυτά έχει χοντρικά δηλαδή η επικαιρότητα τη σημερινή ημέρα. Ανακοινώθηκαν και διαιτητές. Ξένος διαιτητής θα είναι στο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά στο ΑΕΚ Άρης. Εκεί να σε δείξω τώρα. Τζίλος. Έλληνας. Τζίλος. Και όσο Τζίλος που είχε γίνει με τον Εγινιακό χαμός. Τι είχε γίνει, άκουγα και το Χρήσανδο. Πέρα του σκανδάλου. Όντως έχουν δίκιο τώρα. Τι είχε κάνει με τον Εγινιακό δηλαδή. Ξέρω εγώ τι μας είχε κάνει. 500 κόκκινες ακύρωσε γκολ. Είχε κάνει μεγάλα όρια. Δεν θυμάμαι το μάτς. Ναι. Αλλά όλοι το λένε. Αφού το λένε όλοι. Τζίλος ρε φίλε. Όχι ρε. Παλιόπαιδο να πούμε. Δεν τρέπονται λίγο αρχουδέιδες. Ξένο διαιτητή ρε. Καλά πώς γίνεται τώρα. Να είχε το. Το Άρης ΠΑΟΚ ξένο διαιτητή και το ΑΕΚ Άρης να μην έχει. Θα κερδίσω και τους διαιτητές. Παράξενο δεν είναι. Να τους σκίσω το κορμί. Μάλιστα, μάλιστα. Να, αλλά είχαμε να φαγωθήκατε όλοι με ξένους διαιτητές και είδαμε. Έχω κάνει το ΠΑΟΚ να είναι Άρης σε δύο αγωνιστικές. Για δύο αγωνιστικές θα είναι Άρης ο ΠΑΟΚ. Φόρτσα αρρωστή. Φόρτσα αρρωστή, αλλά ρε αρρωστή. Για να κόψει βαθμούς από την ΑΕΚ. Αν κόψει τώρα δηλαδή ο Άρης βαθμούς από την ΑΕΚ, εκεί νομίζω θα αρχίσει να κόψει. Διπλό είναι. Διπλό και τον Ολυμπιακό εδώ θα τον πάρει. Αν κάνει γκέλα η ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, νομίζω ότι.
τότε. Σου στέλνω το πρωτάθλημα, αγόρι μου. Σου στέλνω με κούρε. Έχει και έρχεται, στημένο. Έρχεται και το παραδίδι, δηλαδή. Ναι, πρόσεχε όμω, τα ανοίξει τώρα. Εσύ πρόσεχε εκεί που θα σου στείλω. Μητά ανοίξει εκεί στην τούμπα και το ρίξει κάτω. Ναι, και ράψει κανένα περισσότερο και μπορεί να σε μειώσουν τι απόψει. Φάσει και να μείνουν 13 επειδή έριξε το πρωτάθλημα. Αν πάρει δηλαδή νίκη ο Άρης, νομίζω. Τι είναι τώρα. Τούμπα Κλεάνδου εκεί με Παπαναστασίου είναι 30. Στα 5 λεπτά δηλαδή στέλνει το. Με τα πόδια στο στέλνω, δεν χωρίς αναμονή. Και θα μπορεί να λες, φαντάζεσαι να λέμε ευχαριστούμε το ετοιμότητα από το σωματείο του Άρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2018-2019. Έτσι. Με Έλληνα, με τον Τζίλο, ενώ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα διαιτητεύσει ο Δανός Γιένς Μάε. Γιένς Μάε, αυτόν όρισε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να σφυρίξει την αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με τον Παναθηναϊκό. 36 χρονών. Ασχολείται, λέει, η διαιτησία από το 1998. Ήταν το 98. Ήταν 15 χρονών ήταν το 98, μα γίνανε τώρα 36. Ενώ, λέει, το 2014 αναβαθμίστηκε σε διεθνή. Δηλαδή, τι φίτσου για αυτό. Όλα τα παιδάκια παίζανε μπάσκετ, μπάλα και ο ίδιος δηλαδή. Έκανε το 15-16 και σφύριζε. Έκανε το διαιτητή, κανονικά. Άντερ, έπεσε διαιτητή. Πάει ο 10χρονο, 15 σφυρό, στο διάλειμμα δηλαδή, έκανε τον. Ούτε καν τέρμα δεν τον βάζε. Τον βάζε ή μπορεί να ήταν τόσο άχρηστο μέσα στο παιχνίδι που τον βάζε. Μήπως τον μπερδεύαν για σημαίακι τον κόρον και τον κάναν λάιτσμαν αυτόν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τόσο καδρόν ήταν αυτό. Ο Μάε, λέει, την περσινή σεζόν αναδείχθηκε ω ο κορυφαίο διαιτητή τη Δανία, δηλαδή ο Σιδηρόπουλο τη Δανία. Βίσμα αυτό. Γλύφτης. Με τον ίδιο, λέει, να δηλώνει: έφτασε στην κορυφή. Έχω σφυρίξει σε μεγάλα ντέρμπι και αναδείχθηκε καλύτερο διαιτητή σε μόλι 1,5 χρόνο παρουσία σε top επίπεδο. Μεγάλα ντέρμπι στη Δανία, τι μου Δανιά τρίγλια σφύριξε αυτό. Τι σφύριξε, ρε μεγάλε. Να σου πω την αλήθεια: κανονικά σε κάτι τέτοια παιχνίδια πρέπει να φαίνει. Φέρε ξένο διαιτητή να παίξει. Τι να σου πω, σικιά. Μπαύρα ρουδουλίβο που σκοτώνονται εκεί πέρα. Σικιά, α πούμε, πολύγυρο κάτι τέτοια παιχνίδια. Για βάλτον σικιά ορμίλια. Σάρτι Μαρμαρά. Σάρτι Μαρμαρά, βάλτο μέσα. Βάλτο μέσα να παίξουν. Σαν Λάτιν τραγούδια ακούγεται το Σάρτι Μαρμαρά. Σάρτι Μαρμαρά. Σαν Μποζανόβα ένα πράγμα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπή μα. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 το ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και λόγω επειδή μα βρίσκεται στα ιντερνέτια και συνδιαλέγεστε μαζί μα. Για βρείτε μα στα ιντερνέτια, έλα. Ο Άρης ιτήθηκε και όλα. Όχι, γυρνάει μετά την νίκη από την Ουκρανία. Ναι, ωστόσο κέρδισε χθε. Κέρδισε, ρε. Βεβαίω στο, έλα, ρε, στο καταπληκτικό. Να είναι καλά, Άγιο Δημήτρη ο Πολιούπου. Στο... Άγιο Μίτσο μα έσωσε. Στο καταπληκτικό FIBA Europa Cup. Σε αυτό που συμμετέχει η ομάδα του Άριος. Εντάξει, ματσάρα συγκλονιστική. Τνιέπρ Άρης 51-55. Σκόρυμπη χρόνου κανονικά. Τι handball παίζανε αυτοί, ρε. 51-55 είναι δυνατόν. Και στο σύγχρονο μπάσκετ, που εντάξει έχουν λίγο. Εσύ... Δεν είναι τα παλιά τα χρόνια με Μάλκοβιτ. Τυχώς δεν το είδαμε να συγχυστούμε. Αλλά εντάξει, πινώ, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να κάτσει να δει τώρα. Τι να δει. Να δει Νιέπρ Άρης στο μπάσκετ. Και μάλιστα στο Europa Cup μπορώ γιατί βάζουν τους παίκτες τώρα και ταλαιπωρούνται. Ταλαιπώρια να. Ίσως προκύπτουν κάποια έσοδα από αυτή τη διοργάνωση. Με το Πούλμαν πηγαίνουν αυτοί εκεί πέρα. Αυτά δεν είναι για το. Ταλαιπωρία λέει για την ομάδα του Άρης η οποία πέταξε από την Ουκρανία στα 4 ξημερώματα με αρχικό προορισμό τη Βιέννη. Θα παραμείνει εκεί στην Αυστρία μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης. Ωρε φίλε, και... βάλε Αυστρία μέχρι το μεσημέρι, αεροδρόμια, αυτά και τέτοια. Και από εκεί θα πετάξει στην Ελλάδα και θα είναι πίσω στις 3 το. Δεν σε χάλασε, είναι... κατευθείαν για τον επιτάφιο θα είσαι. Εντάξει, τουλάχιστον τα κλειδιά. Λιτανία, πώς το λέτε. Έχει τελειώσει η Λιτανία. Λιτανία κάπου εκεί στις 3. Θα πέσει ρε πάσου δοκιμαστικέ στη Μουδανία στην παρέλαση, ρε. Δεν γλιτώνει. Δεν έχει σήμερα. Σήμερα μόνο σέδε. Σήμερα κανονικά θα κινηθούν τα οχήματα να μην ανησυχούν οι οδηγοί. Πάλι και πετρέλαιο, δουλεύουν κανονικά. Στην 28 Οκτωβρίου θα αθούν τα τάγκσια, να παρελάσουν. Πυρκαγιά λέει και το βράδυ, και τα, μάλλον τα ξημερώματα και στο Φίλιρο Θεσσαλονίκη. Είχε. Με του Αγέριδε. Και γύρω στι 3 η ώρα ξέσπασε σε δασική εκτάση κοντά λέει στο ελληνικό παιδικό χωριό του Φιλίρου. Επί τόπου έσπευσαν 45 πυροσβέσει με 29 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν τον ένα. Στο παιδικό χωριό. Ναι, εκεί ένα χρόνο κάθε βράδυ πήγαινα εκεί. Security με το αμάξι. Κάθε βράδυ πήγαινα. Στο παιδικό χωριό. Α, ήταν υπό την επιστασία σου. Ναι, έμπαινα και μέσα. Είχα καρτούλα, τάκ, παντού στο κουβί. Το έκανα βόλτες. Μάλιστα. Ναι.
Μεγάλο. Ευτυχώς αποφευθήκαν τα χειρότερα γενικότερα οι αγέριδες. Δεν έχουμε συνηθίσει με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Ενώ Οκτώβριο τώρα το τι συμβαίνει και το τι πώς. Ευτυχώς δεν πήρε καμιά ιδιαίτερη έκταση. Ευνοεί και η παρούσα φάση ότι το χώμα είναι πιο υγρό, τα φύλλα. Εντάξει, νοτίζει, ας πούμε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Έχουμε φτάσει στις 7.30 ολοκληρώνοντας γενικότερα την αθλητική πανδεσία. Την αθλητική πανδεσία, φτωχή επικοινωνία. Να βγει κάποιο να μην πει αν θα έχει αεροπλάνο φέτος αυτόν που πετάξτε ψηλά το κεφάλι Μακεδονία. F-16 θα έχει φέτος αυτός ή 25 πετάει αυτός. Δεν ξέρω. 28. Χθες ακούγαμε κάτι. Τώρα το τι έξοδα γίνονται. Καίγονται βενζίνες για να πετάξουν τα αεροπλάνα για να γίνει. Η μεγάλη παρέλαση είναι εδώ. Άρα θα έχει και το F-16 με live μετά. Χθες τα άκουγες που κάνανε δοκιμαστικές πτήσεις. Θα έχουμε live streaming. Δηλαδή αυτό είναι χιλιάδες ευρώ τώρα. Όλη η παρέλαση μπορεί να κοστίζει και πάνω από μύριο. Πάνω από μύριο κανονικότατα. Γιατί βάλε και τις. Βάλε και τα. Κάτι, τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Στρατιωτικοί δεν παίρνουν εξτρά. Όχι. Δεν παίρνουν εξτρά κάτω από παρέλαση. Δεν πάει. Δεν πάει. Εξτρά, μόνο τα κάψιμα. Δεν έχει τώρα. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει. Δεν θα πάρουν όμως τιμητικές. Ξέρω εγώ. Τεμπελχανάδες πάλι να κάτσουν. Να τα πάλι τεμπελχανία. Καλά, εντάξει. Καψιμπή εννοείται το μεγαλύτερο. Λοιπόν, τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή, στο τελευταίο μισάωράκι μας περίπου. 7 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που προσθέτεται για αυτά τα τελευταία μας λεπτά στην εκπομπούλα και στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και Λόγο Επειδή στα ιντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείται διαρκώς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τη σελίδουλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα τα παιδιά. Καλώς τον. Γεια σου, παιδί. Πολύ αέρας, παιδιά. 2-3 η ώρα. Χαμός. Ένας αέρας, να ρίξω μανά. Σηκώθηκα πάνω να δω γιατί Λόγο Επειδή που ήμουν στο 24 ταφή στη Λίμνο. Φαντάρο στο 87, παρακαλώ. Ναι. Πού ήταν αυτό, πού ήταν, σε ποιο μέρος ήταν. Μούδρο, Λίμνο. Μόρντορ, Μόρντορ. Μούδρο, μετά το Μούδρο, εκεί σε ένα χωματόδρομο. Ναι. Ακόμα χωματόδρομος είναι. Στο παραμιλάς. Είχα πάει πριν 2 χρόνια. Ναι, εκεί φίλε, ναι, 2-24, πρώην Τάγμαν επιθυμήτων. Α, ναι, και ακόμα ήταν, είναι χωματόδρομος, ναι. Έχω νεοσύρικτο φίλο εκεί. Τώρα. Μάλιστα, ναι. Αυτά εκεί είναι, κοντά λοιπόν, στη Χαβούλη και τα λοιπά. Και είχα τότε έναν διοικητή ονόματι Κόκκινος. Λοιπόν, και σηκώνω επηρεασμένος εγώ από εκεί, γιατί φυσούσε εκεί, χράπε, λέω κάτσε να δω τι γίνεται. Σηκώνομαι πάνω, κάνω μια επιθεώρηση οικίας. Ναι. Παίρνω και το σκύλο μαζί, λέω έλα και εσύ μαζί να κάνουμε επιθεώρηση. Έτσι. Ναι. Βέβαια, αλτισί, κανονικά. Ναι, προχώρα παρασύνθημα, ναι, δύο. Τώρα παρασύνθημα, πάμε στο παρασύνθημα. Ο πιλότος το αλάνι που θα πετάξει, πότε την Κυριακή θα πετάξει, ναι. Αν είναι μάγκας θα πει, σηκώστε Έλληνες στο κεφάλι ψηλά, πώς λέει, ναι, μπράβο, και τι βλέπετε. Τι βλέπετε. Την κούπα του ΠΑΟΚ. Τι βλέπετε. Λοιπόν, ο Γκαστόνε του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου, παιδιά, αυτός έχει το κοκαλάκι, ξέρετε. Ναι. Γιατί το λες αυτό. Ο Ρουμανόβλαχος έχει φέρει την τύχη στον ΠΑΟΚ. Πέρυσι δεν ήταν και πολύ τυχερή χρονιά, ίσα-ίσα. Καλά, πέρυσι μέχρι λίγο να ζεσταθεί το καρμπιρατέρ, μέχρι λίγο να κάνει, φέτος δίνει. Φέτος δίνει. Ναι. Κοίταξε, πέρσι ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν ψιλοκατέμι, ψιλοκατσίκι ήταν. Πάντα. Έτσι δεν είναι. Φέτος όμως είναι άλλο πράγμα. Αυτό φέτος το πάει, είπαμε από την αρχή της. Όλα μαζί τα δανεικά πήρε. Όλα. Ο Ρουμανόβλαχος, λέω είναι. Όταν το βλέπουμε εκείνο το σκούβο, λέω ρε, τι κάνει, τσίλες λέω για να κλέψουν τα καγένια οι υπόλοιποι, ρε φιλάει αυτό. Και με εκείνο τον κρύτο μάτι, το Λυκίσιο, είναι Ρουμανόβλαχος. Ναι, είναι κανονικά. Κανονικά, λοιπόν, αύριο έχουμε το πει. Μοϊντότα πρέση είναι αυτό. Σαν ο πέρυσι είχαμε. Ελπίζουμε σε ένα θαύμα. Ξέρω εγώ. Γιατί εσύ δουλεύεις αύριο. Ορίστε. Δουλεύεις αύριο. Όχι. Ορίστε, λέει, δεν σας άκουσα. Για ποιο να κάνουμε εκπομπή. Αύριο δεν δουλεύει κανένας. Για ποιο να κάνουμε εκπομπή. Για ποιον. Παίζουμε εσύ. Όχι, εγώ να μην κάνω τα παιδιά. Να μην παίρνει το εργαζόμενο πάντα. Για τη Σύνδο. Ας ακούσουν ράδιο Σύνδο. Κατάλαβα. Άμα δεν χτυπήσει το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ τώρα. Σταθμάρα. Υπάρχει ακόμα το ράδιο Σύνδο. Ναι, ρε φίλε, υπάρχει. Υπάρχει. Θα σου στείλω λουλούδια. Γιατί είσαι μορφή μου. Τη Λίμνο τώρα από τι πορείες ήταν εκείνες, κάτι πλωτά, κάτι πορείες. Από πότε έχεις να πας στη Λίμνο? Από τότε. Από τότε. Σίγα, ξαναπάει. Πάνε, πάνε, πάνε.
Πάνε, εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι ένα ιδανικό τόπο διακοπών. Ναι. Είναι... από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που λέει, δηλαδή Λίμνο με τη Λέσβο και Χίο, είναι το πιο ωραίο νησί. Όχι μόνο ωραίο, είναι και φθηνό. Και φθηνό, και φθηνό. Μόνο σίγουρο. Και το σούπερ μάρκετ στη Λίμνο είναι πιο φθηνά από εδώ, παιδιά. Χωρί πλάκα. Να πα, όχι σούπερ μάρκετ, ένα μίνι μάρκετ σε ένα χωριό, γιατί έχουν 17% τουλάχιστον. Και θυμάμαι, μα είχαν πάει για μπάνιο μια μέρα. Όλο... Παραλιάρες έχει, δεν έχει πράσινο, αλλά παραλιάρες. Ναι, ναι. Ναι, εγώ ήμουν λόγω υποστηρίξεως Σταύρος, μας πάρε ξέρω εγώ, για μπάνιο και τα έστα, πάω 106 ήμουν. Ναι, εκεί γυρίστηκε και η γαλάζια λίμνη. Μάλιστα. Παοτζής, παοτζής. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνετε, καλά είστε. Εσύ. Καλά. Πεμπτούλα σήμερα, πες το μας, πώς λες Παρασκευούλα σήμερα. Έλα. Όχι, ναι, σήμερα είναι τέτοιο, αλλά δεν θα το έλεγα. Γιατί? Γιατί ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι αύριο κάθομαι, κατάλαβα. Κανείς δεν το έχει συνειδητοποιήσει, όταν αύριο όμως δεν θα σηκωθείτε το πρωί, θα είστε μια χαρά. Εμείς το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν θα κάτσουμε. Ναι, να είμαστε μόνοι μας εδώ. Άστα να πάμε. Και όταν έχει αργία και όταν δεν. Πάντως εγώ ραδιόφωνο δεν ακούω. Ποτέ, ναι, ποιος θα ακούσει, μωρέ. Να τα ακούν αυτά εκεί οι διοικητές. Να σου πω κάτι. Αύριο 26η. Δημήτρη, δεν σε επισκέψει από το μεσημέρι, τσίπουρα, αυτά, ιστορίες. Το να τα πιεις, θα κάτσε ακούσει τώρα. Αύριο θα το παίξω δάσκαλος, εγώ θα πω πείμα, δεν έρχομαι. Από τον Μπέλγανα. Άστα να πάνε. Πρωτού, παιδιά, χθες δω τα Match Champions League. Είχα τη φανή ιδέα να δω τον Άρη στο μπάσκετ. Τι ήρωα, αυτό λέγαμε, τι ήρωας. Πού το βρήκες αυτό και το είδες? Το είδα στο, με ένα link μου. Α, link, βρήκες, αφού βρήκες. Μπες, λέγεις να το δεις. Κολύριο έβαλες, κολύριο. Σχολική ομάδα. 51-55. Στο τρίτο δεκάλεπτο, παιδιά, λέω 37-34, κάπου ήταν, δηλαδή, στο τρίτο δεκάλεπτο, έτσι. Πολύ κακό μπάσκετ, παιδιά, δεν ξέρω πώς αυτή η ομάδα θα τέτοιο, δεν το ξέρω. Δύσκολα, αλλά δεν. Τώρα για τη Λίβερπουλ, εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Εύκολα, τα είπαμε χθες. Είναι χαλαρό βραδάκι, φαινόταν από την αρχή, από το όταν με τον μπήκε μέσα η ομάδα, έβαλε γκολ. Mm-hmm. Τώρα εδώ είμαστε στο χαλαρό, χαζεύουμε. Εκείνο που δεν περίμενα να δω, ας πούμε, με τέτοιο σκορ, ήταν το Dortmund Atletico. Κανένας δεν το περίμενε, νομίζω, κανείς στην Ευρώπη. Ούτε πιο αισιόδοξος ο παδός της Dortmund. Άρα παίζουν μπάλα οι αλήτες, σοβαροί. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά είπες με μπάλα. Εγώ την Ατλέτικο όταν την είχα πρωτοδύσει στο ξεκίνημα της σεζόν, παιδιά, είπα ότι αυτή χτυπάει πρωτάθλημα στην Ισπανία. Ναι. Την ίδια ευκαιρία της. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την ομάδα. Ξέρω εγώ. Ίσως ήρθε και η στιγμή, νομίζω ότι κάπου εδώ... Πού παίζει σήμερα, αλήθεια, πού παίζει ο Πάκος? Ο Πάκος παίζει στην Τούμπα στις 10 η ώρα με τη Μολ Βίντι. Τώρα πεισάει κιόλας, έχει και αέρα. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Θα έχει και το βράδυ. Θα κοπάσουν κάπως οι ανέμοι το βράδυ, να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Ο Πέλκας θα βάλει πέτρες στη τσέπη. Προς το παρόν έχουμε εκεί 5-6 μποφόρια αυτή τη στιγμή. Έχουμε στο κέντρο της πόλης. Γελάει. Έγινε, καλημέρα, καλημέρα. Θα βάλει πετρούλες. Ο αέρας έφερε και πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική έχει κληθεί να συνδράμει σε 5 πτώσεις στο κέντρο της πόλης και στα ανατολικά. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Κλάδεψαν καθόλου αυτά τα δέντρα. Πρέπει να τα κόψουν. Κλάδεψε τα λίγο, δεν βλέπουμε τα φανάρια. Στο λέω από το καλοκαίρι, βρε μπουτάρι. Λες να έπεσε πάλι κανένα που την προηγούμενη φορά ποιος μας έλεγε ότι έπεσε ένα δέντρο. Ό, το διαβάζουμε στο ίντερνετ. Κράκ, εδώ. Στο Sky το είδαμε. Στην γειτονιά έπεσε. Στην γειτονιά έπεσε χαμπάρι, δεν είχαμε πάει κανονικότατα. Κλάδεψε λίγο βαρύνα τα δέντρα, ρε. Είχε πολύ βροχή το καλοκαίρι. Κανονικά. Έχουμε πλέον και την. Την έναρξη, μάλλον την μετονομασία και επισήμως του Πάλε Ποτέ Έψιλον σε Open TV. Βγήκε Στάγερ, η Έλλη Στάγερ να πούμε. Έκανε πρεμιέρα πλέον το... 70 πόσο είναι ρε φίλε. Δεν ξέρω πόσο. Θα είναι, εντάξει. Είναι από τη δεκαετία του 80 μας λέει της. Έλλη Στάγερ έχει πήρε τώρα αυτή. Ναι, παρουσιάσει δελτίο φίλε κεντρικό. Μάλιστα, μπράβο, μπράβο. Πήρε Μπουλέν δηλαδή. Την Έλλη στο καινούριο κανάλι, μάλλον στο καινούριο. Μάλλον στο καινούριο όνομα που έδωσε το κανάλι του Ιβάν, δεν ξέρω αν αυτό Σαβίδη, το αλλά... αν θα έχει την... Αθλητικά, Ντέμι Νικολαίδη και Νικολακόπουλο, κύριε Σαβίδη. Νικολακόπουλος. Ολυμπιακός ίσον. Ναι, βέβαια, ναι. Εντάξει, οκ, okay, γιατί να μην... Τι οκ. Okay. Μα δεν είναι ΠΑΟΚ TV αυτό, δεν γιατί να μην δούμε ένα Γιώργο Μίνο ρε φίλε. Άλλο αυτό. Κουστάρουμε να. Δεν τους κόβει από... Κυρίες και κύριοι.
Αλλά το έχω διαβάσει, το έχω δει και σε αναρτήσεις και τα λοιπά. Ότι ανεβαίνει, έχει πει το ντέρμπι που ντέρμπι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι ΠΑΟΚ TV το κανάλι. Κοίταξε, επιχειρηματικά καλά το έκανε. Αλλά ρίξε λίγο στάχτη, μωρέ. Πάρε ένα Τζορτζ Μίνο να γελάσει. Εντάξει, δεν γελάμε με τον Τζορτζ Μίνο. Όχι, του γελάμε, κουστάρο. Ο Αλέφαντος της Μακεδονίας. Κορώνα στο κεφάλι μας τον έχουμε και δεν τον απολαμβάνουμε. Θυμάσαι που είχε κάνει στην έκθεση. Τι ομάδα είσαι εσύ, Άρη, τι ομάδα είσαι εσύ, Άρη. Ολυμπιακό. Όχι με τον Τσίπρα, με τον άλλον. Τη μικρούλα την τα εκβοντίστηκε, την είχε. Τι ομάδα είσαι, Άρη. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι τον Ολυμπιακό. Αυτά με τον Τσίπρα ήταν Ολυμπιακό. Δύο παιδάκια ο Τσίπρας και τα δύο του είχαν πει ναι, όλους τυχαίως. Και πήγε ο Μίνος από πίσω να πάρει για συνέλευξη πρωταθλήτρια τα εκβοντό μια πιτσιρίκα. Τι ομάδες σε πουλάκι μου, εσύ άρεσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποιοι που λένε ότι δεν είναι κίτρινο μαύρο η Θεσσαλονίκη. Και μετά μου λες εσύ, στην έκθεση. Η απάντηση δόθηκε λοιπόν στην έκθεση. Πέρα από τα δέντρα, σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Σιδωνία Χαλκιδικής αυτή τη στιγμή εκδηλώθηκε στις 5 και 20 και στο σημείο επιχειρούν οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ποράφια και εκεί. Ναι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, οι αιστείες είναι αρκετές και διάσπαρτες. Αυτά με τα αγροτικά, ρε παιδί. Τώρα 5 και 20 δεν ξέρω να σηκώθηκε κανείς να βάλει φωτιά. Αυτό είναι λίγο περίεργο και ύποπτο. Υποπτός. Ναι, η μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη είναι αυτή τη στιγμή σε Πευκοδάσο τη Σιθωνία πάνω από την Σάρτη, η οποία σύμφωνα με με τους πυροσβέστες εξαπλώνονται και αυτή τη στιγμή με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Και δεν παίρνουν χαμπάρι αεροπλάνα, μπορούν αυτά τα καναντέρ πετάνε μέχρι 9-10. Έχουν, μπορούν. Νομίζω ότι με τους ανέμους είναι. Δίνουν αυτά μέχρι 9-10 πετάνε αυτά. Όχι, αποκλείεται. Πιο πολύ από τα. Αποκλείεται. Εγώ θυμάμαι ότι στη φωτιά της Θεσσαλονίκης δεν μπορούσαν να πετάξουν το 1997 γιατί είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Δεν είναι μόνο ανέμα, είναι μεγάλο το μέτωπο και έχει ζέστη, ανεβοκατεβαίνει η μάζα του αέρα και τέλος πάνω θα τα σβήσουν. Μακάρι. Πετάξει και ο F16 από πάνω. Γιατί F16 έχουμε να βάζουμε μπενζίνες και κυροζίνες για να. Καναντέρ δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Μια χαρά, τα F16 δεν δίνεις δισεκατομμύρια και τα παίρνεις. Καναντέρ δύσκολα. Πάρεις κανένα καναντέρ. Δεν έχει. Είμαστε, το καναντέρ είναι φτηνό. Είμαστε οι πιο τέτοιοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή λένε τώρα ότι να σου δώσω να καταλάβεις. Όποια φωτιά και να πιάσεις οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, το μακρινότερο σημείο να βρεις νερό θάλασσα είναι 60 χιλιόμετρα. Φαντάσου τώρα να έχεις αεροπλάνο και να μπορείς τις σβήσεις. Ναι, γιατί όλοι οι εξοπλισμοί πηγαίνουν στον. Απίστευτοι, 60 χιλιόμετρα. Πηγαίνουν στο στρατό τα περισσότερα κονδύλια και δεν μπορεί να εξοπλιστεί για την. Πηγαίνουν για την άμυνα και δεν πηγαίνουν για την πραγματική άμυνα και θωράκιση της χώρας που είναι η προστασία των. Δηλαδή τώρα να έχεις πιάσει εδώ το καλοκαίρι σε αυτό το μάτι, παραθαλάσσιο μέρος. Και πεθάνει τόσο κόσμο γιατί. Φαντάστο. Σε νερό να πεθάνει. Εκεί δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν αεροπλάνα γιατί ήταν κατοικημένη περιοχή. Τι κατοικημένη, εντάξει τώρα. Δεν μπορούσε να ρίξει νερό πάνω στον κόσμο. Εκεί ρε φίλε, δεν κατεβέζει, ρίξε από ψηλά λίγο όσο πιάσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Εντάξει, πολύ καλά. Μια χαρά που πετά, άμα είσαι αεροπλάνο, τη σβήνει μια χαρά. Δεν είναι μια χαρά επιχείρηση. Να κόψε από τα αεροπλάνα. Κόψε, σου λέω. Κόψε, ρε. Τι βάζει, δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί πρέπει να πετάξουν τώρα τα αεροπλάνα τα F16 για να κάποιοι να κουνήσουν τα σημαίακια και να χαρούν και ότι είμαστε εδώ ωραία και τέτοια. Ενώ τη στιγμή το αστείο της υπόθεσης ότι πολλοί καμαρώνουν για το επίπεδο. Ναι, πούμε, της, ενώ όλοι έχουμε πάει στρατούλα. Έχουμε πάρει τι ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο. Και το ότι μου αρέσει που βάφουν και τα οχήματα πριν την παρέλαση. Εκεί τζόκι καινούριο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Στέφανε. Έλα. Καραφλοκοτσίδας. Ήταν μαγικός προχθές. Μαγικός. Ναι. Είστε άπλητοι και δεν θα πεις εμένα, άντε γεια. Εσύ, άντε γεια Ολυμπιακέ, άντε γεια, θα με πεις εμένα. Δεν μπορείς, δεν τον ηρέμει. Τεράστιος. Επίσης μαγευτικός, μαγευτική εμφάνιση του Αλέξανδρου από την ΚΟ. Ναι, καπετάνιος Βαρδινογιάννης. Δηλαδή ρε παιδιά, ήταν τόσο σουρεάλ το πάνελ. Δεν υπάρχει, ζω ιστορικές στιγμές εκεί μέσα. Δεν είπα. Να τώρα Σαββίδης τώρα. Το έκανε πολύ κυριλέ το κανάλι. Φίλε. Έχει δίκιο. Τι. Πάρε με ένα τηλέφωνο Ιβάνα στο φτιάξω εγώ το πάνελ εκεί πέρα. Να γίνει τύπου New Channel, πιο λίγο τραν, πιο λίγο. Να γίνει το γάλα. Σία, πώς τη λέγανε την άλλη, τη Σία την παλιά που έφυγε. Σία Λιαροπούλου, Βίκη Μιχαλονιάκου και τέτοια. Σε φέρω εγώ Αλέξανδρο Ποκό Γαμπρό μαζί με Καραφλοκοτσίδα. Λεωτσάκο. Δεν υπήρχε καλύτερο κανάλι από το New Channel, δεν πρόκειται να ξαναπεράσει ποτέ στην ιστορία τη ελληνική τηλεόραση. Πέπιτσε μέλη. Εγώ βέβαια ήμουν φαν τέτοιου του Προέδρου. Λεωτσάκο, ο Λεωτσάκο. Το δικείος, βέβαια. Είχε, άμα θυμάστε, είχε μορφές, είχε το Μίστερ Εθνικά Μπούτια. Εθνικά Μπούτια, Εθνικό Στάρο, Διονύσης ο Έφηβος.
Τι είπες τώρα. Τώρα, αυτά είναι ιστορία, ναι, αυτά είναι ιστορία που δεν αναδεικνύεται. Δεν αναδεικνύεται. Είχε πατήρ Νάκο. Ναι. Άμα τώρα μέχρι ένα δευτερόλεπτα, τον πατέρα τον Νάκο, εγώ κάποτε εδώ έβαγε Eurobuan. Ναι. Λοιπόν, τώρα μιλάμε πριν το 90. Λοιπόν, τέλος πάντων, έκανα εκεί χοληψίες σε Klein Mind. Λοιπόν, τέλος πάντων, ερχόταν ότι ο πατήρ Νάκος να κάνει εκπομπή. Πέρα από ότι έκανε 3 ώρες εκπομπή και γινόταν στα τηλέφωνα πανηγύρι. Ναι. Με τηλέφωνα, όχι αστικά, με χρέωση. Ναι, κατάλαβες. Ναι. News 4 και Klein Mind. Ωρε φίλε, News 4. Ναι, και ζωτάνε το τάλιρο. Ναι. Στο τάλιρο και ζωτάνε. Λοιπόν, ο τύπος, παιδιά, δεν μπορούσαμε να πούμε στο στούντιο, βρωμούσε, δεν έκανε μπάνιο. Α, τόσο καλά. Ο Θεός τα παγόρευε. Δεν μπορούσαμε να ζει. Αφού πήγα να του πάρω το μικρόφωνο, σας ορκίζομαι, έπαιρνα αναπνοή, έπαιρνα μέσα, του πήρα το μικρόφωνο και έφευγα. Κατευθείαν για αμοβολή ήσουν μετά. Φίλε, σου μιλάω ο τύπος. Όπως και οι φοβερές εκπομπές πώλησης, έκανε να θυμάστε ο Πόλης. Κύριος Πόλης, εννοείται τεράστιος Time Channel. Τεράστιος και είχε και πολλές, σε πληροφορώ, και πολλές επιτυχίες ο κύριος Πόλης. Πέρανε κυρίες και το ζητούσαν. Καλά, ήταν στάρο. Εδώ κύριο Πόλη. Προσφάτως, πριν από κάποια χρόνια, κάποιος μου είχε πει ότι ο κύριος Πόλης εργαζόταν ως μέτρη σε κέντρο δεξιώσεων και γάμων κτλ. Τον είχε τοποθετήσει. Ναι, κύριος Πόλης. Όπου έχει κάνει το μυθικό τηλεμάρκετινγκ, πουλούσε του μπερλέκια και λέει ότι αν λέει δεν σας ενδιαφέρει, λέει, να ασχοληθείτε με τη μουσική, λέει, τον αποδογυρίζω του μπερλέκι, μπορείτε, λέει, να αποκτήσει ένα πάρα πολύ ωραίο βάζο. Ναι. Και αν πάλι, λέει, δεν θέλετε να έχετε βάζο, πάρτε, λέει, 4 του μπερλέκια, βάλτε μια επιφάνεια γυάλινη και έχετε ένα καταπληκτικό σύγχρονο τραπεζάκι. Ήταν Μάικλ. Ναι. Ήταν φοβερός και πολύ καλό παιδί. Κύριος Πόλης, τώρα αυτό που λέει ο Ασλαμάς, τι είναι οι εκπομπές, δεν θα θυμηθούμε τώρα. Ναι. Τον Ντάνιελ, τον Ντάνιελ με τα χαλιά. Ντάνιελ, ναι. Που ξάπλωνε πάνω στις μπουχάρες για να δείξει την υφή, ας πούμε, και σε ταξίδευε κανονικά. Τον άλλο που βγάζαμε εμείς στον κύριο Πάνε, ένα, πώς το λέγαμε εκείνο που είχαμε, μια γραβάτα. Τέλος πάντων, θυμάμαι και κάποια φάση εμείς ταξί στο άλλο το βίντεο είχαμε βάλει και βλέπαμε τσόντα στο. Και κάποια στιγμή πατάει ένα παλικάρι που είχαμε κατά λάθος το. Και δίνει την τσόντα στον αέρα. Βγαίνει τσόντα στον αέρα. Πω. Εντάξει, ωραία, μυθική. Τι ωραία χρόνια. Η Θεσσαλονίκη, κατά γενική ομολογία, είχε καταπληκτική τηλεόραση σε αυτό το επίπεδο. Το ομολογούν δηλαδή φοιτητέ. Από το λεκανοπαίδιο ορμόμενοι που έρχονται και συγκρίνανε. Μάθαν τότε, είχα Τάσο Ριζόπουλο. Έβγαζε live εκπομπή. Μεγάλος, Σταυροπολίτης, γειτονάκι. Τότε και τα χρόνια από Βανδύ που δεν ήταν ακόμα πολύ διάσημο. Ναι, πολλά ονόματα και φέρει ο Τάσο. Ναι, βέβαια. Είχα Μέρι Λεριά, μα θυμάσαι, που τώρα τη V100 είναι αυτή. Μέρι Λεριά και ιστορική που μέχρι προσφάτως έβλεπα προχθές, ας πούμε, το καταπληκτικό Escape. Ναι. Γεωργία Μπάρκα, η αδερφή της Τζούλια. Γεωργία, ναι. Τζόρτζια Μπάρκα. Ναι. Και αυτή η Σταυροπολιτάκη, όλοι εδώ δικοί μας, εκεί Λιούπολη. Έτσι, τι ωραία. Παιδιά, βλέπω προχθές, ας πούμε, σε αυτή την εκπομπή, διαφημίζει ένα μαγαζί, ας πούμε, και έχει μια κυρία, ας πούμε, μιας κάποιας ηλικίας, που λέει κάνουμε fashion show στο μαγαζί, αυτό κάπου δυτικά, πολύ δυτικά μέσα, fashion show. Είναι αυτή που έχει τα μοντέλα, ναι, κατάλαβα. Το fashion show ήταν εντάξει. Φασώθηκα σου. Ελάτε, λέει, να μας δείτε, ξέρω εγώ στο τέτοιο αυτό. Ναι, μην το επεκτείνουμε τώρα. Ναι, εδώ έχουμε. Κάναμε ζάμπι, δηλαδή, φιλιά, τι θυμηθήκαμε τώρα, ας πούμε, καταπληκτικές τηλεοπτικές στιγμές. Άτα, μασατζίδικο βιτρίνα, λέει, στους αμπελόκηπους εδώ. Από τη μαγική Θεσσαλονίκη μας. Έτσι λέει, αμπελόκηπο, εξαρθρώθηκε, μασατζίδικο. Ήπως ανοχής με βιτρίνα, μασατζίδικο στους αμπελόκηπους. Να κάνεις μασάζ και να σου πετάγονται από αυτά, εμείς που είμαστε λάτρεις. Ήταν η κύρια αστυνομική και κάνανε έφοδο, ενώ ξέρανε, λέει, κάτι έγινε. Πώς ήταν, πού το διαβάζαμε, πάμε εδώ, το λέγαμε πριν χρόνια. Δοκιμάζονται μπουριών η κύρια αστυνομική. Πριν από χρόνια, ένας αστυνομικός, τον οποίο τον πήγαινε και έκανε μασάζ, τέτοια αυτά ιστορίες. Αχ, τους κάλουνε με. Κάποτε, λέει, τον πιάσα γι' αυτό, λέει, παυτοφέρο και λέει, παιδιά, ήμουνα σε υπηρεσία. Εντεταλμένη υπηρεσία. Ναι, σε υπηρεσία αυτό, εκεί ήμουνα μυστικός undercover και δεν μπορούσα να αναφέρω τόσο καιρό γιατί έπρεπε να εξαθρώσω το. Εξαρθρώθηκε όμως. Μετά από τις πληροφορίες στο. Ναι, ωραία, πρέπει, αγάπη μου, είναι η δουλειά αυτό, καταλαβαίνεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι αυτό που φαντάζεις. Ούτω καθεξής. Μαγική τηλεοπτική Θεσσαλονίκη. Προσπαθώ, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Πώς τη λέγανε, ρε, Φωτεινή.
Ήταν μια τύπησα που έβγαινε τώρα. Μπορεί να ήταν και γύρω από Άννα. Το θυμηθεί ο φίλος, μπορεί να ξαναπάρει. Φωτεινή, Φέη, δεν θυμάμαι το όνομά της. Ναι. Η οποία συνομιλούσε με τον κόσμο. Ναι. Real time και πέρανε εκεί τώρα, ας πούμε, και τη λέγανε τέτοια και δείξε μου και κάτι παραπάνω. Αυτό, μια πρωτοποριακή εκπομπή για εκείνα τα δεδομένα. Μάλιστα είχε φάει πρόστιμο γιατί σε κάποια φάση του λέει, πήρε ένα, ας πούμε, και τη λέει, δείξε μου αυτό. Και του έδειξε. Όταν σε πάνε. Όχι πανελληνία, βέβαια. Πάλε καλέ, σε πάλι. Ναι. Πώς τη λέγανε. Και συνομιλούσε με τον κόσμο, πέρανε κάτι τυπικά. Κάτι κράβγε. Κάτι όργα. Έχουμε διδάξει τα φώτα του πολιτισμού εδώ στη τηλεόραση και νομίζω και συνεχίζουμε. Δυστυχώς έχουμε καταληθεί από πάρα πολλές εκπομπές τηλεμάρκετινγκ. Τηλεμάρκετινγκ, αλλά φασών, όχι σε απευθεία. Αυτά τα κύριος πόλης, Ντάνιελ και ούτω καθεξής. Εκείνα ήταν ο τηλεμάρκετινγκ. Κοίτα, απευθείας, δηλαδή ήταν real time. Μπορούσε να πάρεις τηλέφωνο και να συνομιλήσεις κιόλας με τον. Τώρα το τηλεμάρκετινγκ είναι αυτός που διαφημίζει τις βρύσεις, τα φίλτρα. Και είναι φασών, είναι το ίδιο και παίζει σε 25 κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας και το ένα και το άλλο. Νομίζω το τελευταίο μεγάλο προϊόν που έχω δει σε τηλεμάρκετινγκ είναι. Είναι το βιβλίο με τα χειρόγραφα του Χριστού. Καλά, και αυτός ο Αιγύπτιος που λέει το τέτοιο. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή έγραψε εδώ και το έχει μόνο αποκλειστικά εδώ Έλληνας τηλεπολιτής, ας πούμε, και πρώην βουλευτής. Σε σπιράλ βιβλιοδεσία. Όχι, δηλαδή, το πάπυρο τον έχει κάνει. Ολόκληρος Χριστός το κάνει σε σπιράλ, σαν να παίρνει σε σημειώσεις από τη Μελενίκου. Βάλε λίγο ρε παιδί μου ένα εξώφυλλο, ένα πιο χοντρό. Τώρα οι σημειώσεις του Χριστού δεν μπορούν να είναι σε φλασάκι. Σημειώσεις του Χριστού θα δώσει μάθημα. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι. Τι παιδί είναι αυτό. Και ο καλός τώρα είναι αυτός ο Αιγύπτιος εκεί που λέει τα ρολόγια τα μπερδεύει. Α, το νευρασόλι και το. Πώς το λένε αυτό. Το κοπί το πίτα. Το κοπί το πίτα. Ιστορικός. Ναι, το κοπί το πίτα. Ναι, ναι, νευρασόλι. Δεν θυμάμαι, αυτός το έκανε στο. Εντάξει, λίγο πολύ αυτός έκανε. Ο Άρτο, λοιπόν. Ώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να αποχωρήσουμε από το λόγο. Επειδή έτσι με μια μικρή ιστορική αναδρομή, ένα ταξίδι στον χρόνο. Εν τη ρήμη τη ίδια εκπομπή, πώς θα πιάσαμε. Από πού προέκυψε αυτή η κουβέντα για την τηλεοπτική Θεσσαλονίκη. Για το φίλο που πήρε τώρα. Ναι, αλλά τι μας είπε, ποια ήταν η αφορμή. Ξεχάστηκα. Εγώ και άρχισα να. Και άρχισα να αναπολώ. Για την Έλλη Στάιν. Έλλη Στάιν, δηλαδή. Καταλήξαμε στην Φωτεινή που έβγαζε τον. Και λέμε, πάρε εκεί, ξέρω εγώ. Πάρε, ναι. Πάρε τον μήνο τον Τζορτζ. Είχε ταλέντο. Να δούμε πώς θα πάει. Πάρ τον Άρη. Εγώ πάρα κάνω πρόβα τώρα. Πάρ τον Άρη. Πάρ τον Άρη. Και βάλει ψηλά. Ένα χρόνο. Ο Άρης έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Με τι ένα χρόνο πρέπει να είναι αυτό. Τα τηλεοπτικά του χρόνου επαναδιαπραγματεύονται. Βέβαια. Λοιπόν, η ώρα να αποχωρήσουμε έφτασε. Να παραδώσουμε την σκητάλη στον Κωστίτσο Τσαρό. Μαζί μας ήταν οι σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες Ομάδο και Κρατώ Λάβα, Αραπανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων Banner Street Flags και Beach Flags. Ναι. Στη Βασιλέως Ηρακλείου, εκεί στο τηλέφωνο 231-0532-000. Εμείς τα ξαναλέμε, ξέρω εγώ, αύριο. Άμα ακούσετε τις 5 ώρα, δεν μπορεί χιόνια από το σταθμό. Ο Άγιος Δημήτρης έχει βγάλει την ασφάλεια εδώ στα κεντρικά. Δεν μπορεί να χαλάσει καμιά μπρίζα. Θα πάθουμε το βράδυ. Άμα ανοίξετε και ακούσετε την αμφιφωνάρδη. Άμα ακούσω χιόνια πάντως δεν έρχομαι. Δεν ξαπέρω τηλέφωνο πριν να ψάχνω και να με συχτηρίζουν. Βάλε κάνε κάτι και ρίξε το σήμα. Κάνε στο χορτιάτι, ας με ρημνήσει. Παππού, εσύ που είσαι στο χορτιάτι και κερατζής. Ρίξε. Λοιπόν, σας φιλούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα ξαναλέμε. Τσάω.